Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Καλή άνοιξη. Γι' αυτό χρειάζεται το θηλυκό. Ούτε σκέφτηκα ότι ήρθε η άνοιξη. Όμορφη Δευτέρα στο παρεάκι. Στο παρεάκι. Τι ωραία. Καλημέρα σε όλο το Facebook. Το έχω δει και αυτό. Φίλοι μου, γεια σας. Ναι. Καλησπέρα σας. Ναι. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Ονομάζομαι Σταύρος Κόλκας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Πείτε που είστε. Α, όχι, περίμενε. Πώς κάνουν αυτοί τα post στο Facebook και λένε αν δεν το κάνεις κοινοποίηση θα σβήσεις τον λογαριασμό σου. Αν δεν ακούσετε, θα καεί το κινητό σας. Και το ραδιόφωνο σας. Α, μπράβο. Και το αυτοκίνητό σας, γιατί έχουμε και ένα ταλεντάκι εδώ. Το οποίο παραλίγο να μας βάλει φωτιά στο αμάξι. Στέργιο. Σταύρο. Ναι. Μίλα. Τι να πω. Εγώ έχω να πω ότι πήγατε ούτε μία μέρα για μία μέρα στο Αγρίνιο και έχετε επιστρέψει με 5 διαφορετικά σκηνικά. Ναι. Σε όλα είναι μέσα ο Στέργιος. Στέργιο, συγγνώμη. Σε όλες είναι μέσα και εσύ, βέβαια. Αλήθεια γι' αυτό. Εντάξει. Είμαι μέσα εγώ. Δεν πήγα να βάλω εγώ φωτιά τα αμάξι μας. Την ώρα που πηγαίναμε. Λίγο πριν την κατεβή. Δεν παίρνει έτσι φωτιά ένα αμάξι Σταύρο. Δεν παίρνει έτσι φωτιά. Δεν ξεχνά χαρτί με στα αμάξι Σταύρο. Πρέπει να το ελέγξει όλο το αμάξι πριν μπει. Το χαρτί που ήταν Στέργιο. Στο στριταράκι που έχουν οι πόρτες. Στο στριταράκι που έχουν οι πόρτες. Ωραία. Και πώς βρέθηκε η καύτρα εκεί, Στέργιο. Από τον αέρα, προφανώς του παραθύρου. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να είμαστε. Ο Ρίκος είχε και την παιδική την πόρτα που δεν ανοίγει. Δηλαδή καθαρισμένο 100%. Εγώ αν έβλεπα φωτιά πηδούσα, δεν άνοιγα. Θα άνοιγε τον συνάδελφο πίσω. Ναι, καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει. Ένα αυτό, ένα το ότι. Αντιλήφθηκα μέσα σε 2 δευτερόλεπτα ότι είχε αρπάξει η καρτοπετσέτα. Θα λέμε την αλήθεια. Ναι. Ανοίξαμε τα παράθυρα, λέμε κάποιο και τα φώτα. Δεν μπορεί να είναι τόσο. Κάποιο να βάλει φωτιά εδώ μέσα. Ωραία. Κοιτάμε δεξιά-αριστερά στα αγροκτήματα ρόζα. Πουθενά φωτιά. Ναι. Ναι. Λέμε κάπου θα είναι, κλείνουμε τα παράθυρα. Αρπάζει! Αρπάζει. Είναι αλήθεια ότι αρπάζει. Και τότε συνειδητοποιούμε ότι ο Στέργιος έχει βάλει φωτιά μέσα στα μάξι. Το είπες ή σε είδαν. Όχι, πολύ ψύχρεμα, πήρα την καταπληκτική την αναμένη. Την έριξα μέσα στον καφέ μου. Έβαλε και λίγο νερό από πάνω, μην έχουμε αναζωπήρωση. Αυτό. Ψύχρεμα και δεν κατάλαβα ούτε που πανικό. Αν είχε καμιά αναζωπήρωση, τον πετούσε από τα μάξι. Πες ειλικρινά, τον πετούσε μαζί με το κουπάκι. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα. Μα το περιμένει. Εξηγήσει όλου. Εξηγήσει όλου. Και αφού το σώσουμε, ωραία, αρχίζει και μα λέει ιστορίε. Τότε εκεί αυτό. Ένα που πήγατε να κλειστείτε στο ασανσέρ. Στο ασανσέρ του λέω Στέργιο, δεν χωράμε. Αν μείνουμε εδώ, τελειώσαμε. Ναι. Ωραία, έχουμε μπει με τα πράγματα μέσα, 2 άτομα, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πλευρά. Ναι, ναι, μου έκανε και τα παράστασή μου. Λέει, πολύ μικρό το ασανσέρ. Μικρό το ασανσέρ. Ωραία. Μου λέει μάγκα ο Στέργιο. Μου λέει, έλα, ρε, νερά έχουμε. Είχαμε νερά από το. Νερά έχουμε, τσιγάρα έχουμε. Το που τελειώνει τη φράση, τσούπ στα μαντέρα σας στα 2 μέτρα. Την παίρνω χαμπάρι ευτυχώς γρήγορα ότι είναι με φωτοκύτταρο και ότι φταίει το ότι ακούμπησε η τσάντα, αλλά έπρεπε να σε κρατήσω λίγο. Ένα αυτό, τι άλλο έχουμε. Εντάξει, το άλλο με το παιδάκι δεν λέγεται εντάξει, okay. Άστο, κρίμα είναι. Αυτά νομίζω είναι. Θα κατηγορηθούν και για bullying. Α, και 2-3 στο γήπεδο ρε παιδί μου, εντάξει. Okay. Στο γήπεδο να πει ο Σταύρος, στο γήπεδο. Στο γήπεδο βάζει τον κολοπίσεσβο. Εντάξει. Και το κυλώνει. Ναι. Καταλαβαίνουμε γρήγορα όλοι το site. Ναι, ναι. Εντάξει. Και μου λέει ένα κόκκινο μάγουλο φιλαθρό του. Ένα από του λίγου, ναι. Πανελλαδικού που ήταν μπροστά μα. Ο πιο εξαρτημένο ήταν Ολυμπιακό αυτό. Ναι. Αυτό πραγματικά δηλαδή. Και πολύ ξύλο, αλλά τέλο πάντων. Έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο. Ναι, ναι. Και να με κοιτάει και μου λέει με ύφο. Ναι. Αυκηθήκατε! Διότι. Αυκηθήκατε! Όποιος ξέρει τι σημαίνει αυτό. Ωραία, αυκηθήκατε. Γέλασες όταν το είπε. Τι έκανες, πάγωσες. Ήταν τόσο μεγάλη απορία μου. Κοίταξα έτσι. Λέω τώρα το είπε. Είναι οι λέξεις χωρίς σύμφωνα. Αυκηθήκατε. Χωρίς πονίαντα, μόνο σύμφωνα. Τα βάζεις στη σειρά. Δεν έχει. Α, είναι το α. Πώς το καταφέρνεις αυτό όμως, δεν φίλε. Αυτό πρέπει να έχεις μια εμπειρία. Δεν γίνεται έτσι. Αυκηθήκατε. Αυκηθήκατε. Εννοείται ότι θέλει να πει αδικηθήκατε. Εντάξει, είναι ένα είδος το πιο λαλιάς. Το πιο λαλιάς, ναι.
γελούσαν και οι ντόπιοι. Δηλαδή ένας που είχα δίπλα μου γελούσε με το που το άκουσε. Εντάξει. Μετά υπάρχει το σκηνικό με το παιδάκι. Ε, το παιδάκι δεν είναι το, μην το πεις τώρα. Ε, τι με το πω, δε. Ένα κεφάλι μου έχω το παιδάκι. Σε βάζει ένα παιδάκι και κάποιο ξενοδοχείο που έχει, πώς το λένε. Παγωτό. Ναι. Πάει το παιδάκι να παραγγείλει. Ναι, θέλω. Τέσσερις μπάλες. Τέσσερις μπάλες, εκεί μπάλες, είναι μπάλες. Ναι, ναι, ναι. Γέμισε ένα... Θέλω, τι έγινε, θέλω. Πάω, το κοιτάω, το λέω, πάρε πέντε. Πάρε πέντε. Πρίζεις. Ναι, ναι, ναι. Η τέταρτη μπάλα ήταν, παιδιά, τσιχλόφουσκα. Του λέει... Του λέει... Του λέει, κοπέλα, δεν έχω τσιχλόφουσκα. Δεν έχει τσιχλόφουσκα. Η απογοήτευση, ζωγραφισμένη. Δηλαδή, αν του λέγανε εκείνη την ώρα πρέπει να καταταγείς τα 14 σου, 15 πόσο ήταν και να πας στις ειδικές δυνάμεις, πιο χαρά, πιο λίγη συναγωγή θα έπαιρνε. Η απώλεια τσικλόφουσκας και μέσα όλα αυτά, πριν τελειώσει την τοποθέτηση της τέταρτης μπάλας, πέφτει το κουτί από τα χέρια της κοπέλας. Μέσα στα άλλα παγωτά. Και ξανά από την αρχή. Θέλω! Καημένο. Ωραίο. Δικός μας λέω, εντάξει. Ναι, να χτυπάει ο Σταύρος στο στήθος. Δικός μας είσαι. Το Στέργιος μου λέει, μου θύμισε τον εαυτό μου στην ηλικία του, μου λέει. Εντάξει, σε όλα τα πιο πολλά αγόρια, στα 14-15, είναι σε αυτή την ίδια φάση. Δεν τσιγκλώφισκα. Κλάμα. Αυτά ήταν, δεν είχε κάτι άλλο. Και τι άλλο ζήσαμε, Στέργιο. Και άλλα γίνανε και κάπου αλλού ξεκαθαριστήκαμε, νομίζω. Μου είπε ότι φάγατε λιγότερο από ποτέ. Ναι, 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 αλήθεια. Όχι, φάγαμε με καλύτερο σύστημα από ποτέ. Ναι, ναι. Ούτε πέσαμε με τα μούτρα. Εγώ πάντως στις φωτογραφίες σας είδα και πατάτες, είδα και τέτοια. Δεν πέσαμε με τα μούτρα. Πέραμε και ανάσεις, ρε φίλε, αυτό λέω. Όχι, δεν πήραμε, δεν φάγαμε όλα τα άλλα, αλλά το φάγαμε τα παϊδάκια μόνο. Τι είμαστε εμείς, άπειροι να πάρουμε κολοκυτογετέδες. Ναι. Πού πήγες, στη Μύκονο, Σαντορίνη. Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά στο Αγρίνιο. Αφού ο μεγάλος Αντρέ σήμανε την αντεπίθεση, όλα καλά κυλάνε μετά. Ναι, ναι, γιατί ναι, ναι. Σε αντίθετη περίπτωση... Λένε πολλά κατά τον κόλτο του Βιερίνια. Γενικά η φράση που ακούγεται είναι... Τι έχει βάλει, ρε. Τι έβαλε, ρε μαλέκες. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι η φράση. Ναι, ναι, ναι. Και στο γήπεδο, αυτό λέγονταν. Δηλαδή δεν είναι ένα... Στο γήπεδο μπαίνει το γκολ και ακούσε ένα... Δεν ακούς γκολ. Ναι, τι έχει βάλει. Ακούσε ένα... Ναι, ναι, ναι. Α, τέτοιο. Ακπών πίσες πάρε μισή ώρα τα παγωμένη είναι. Τα σύμφωνα και τα φωνή εντά. Όχι ρε, όλοι πιάνε το κεφάλι τους. Αφού φαίνεται και στο βίντεο. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, η αντίδραση Ακπών και Μπίσεσβαρ επική. Ο Μπίσεσβαρ κολλάει, αλλά τρέχει. Ο Ακπών κολλάει και μείνει εκεί. Κολλάει, δηλαδή είναι κανένα 10 δεύτερα. Πάλι σκόνταψε στην διαφημιστική. Ναι, στην πήγα και πήγε να ανέβει πάνω και έπεσε. Ναι. Μια άτυχη στιγμή. Ναι, κανονικά. Αυτή τη λέξη. Περίμενε, έχω το κομμένο το βίντεο. Εντάξει, δεν μπορώ να το δείξουμε, δεν το φοβάμαι. Ναι, όχι, δεν θα το ξέρω. Δεν ξέρω αν νομίζεις ότι πήγες και εσύ στο Open. Δεν έχεις πάει στο Open. Όχι, ρε. Περίμενε. Ναι. Δεν έχεις ξέρω. Δεν τη ζήσαμε πάλι. Τι γέλιο ήταν αυτό. Πω, πω, πω. Τι κολέβαλε, ρε. Τι να πει. Γενικότερα πάντως. Περνάμε πάρα πολύ καλά στο Αγρίνιο κάθε χρονιά. Κάθε χρονιά, είναι δάκρυ. Δηλαδή ο Πάκο έχει στο Αγρίνιο 6 συνεχόμενες νίκες. Κάθε χρονιά είναι μια ωραία ιστορία, αλλά εντάξει, σαν το φετινό νομίζω δεν έχει. Δηλαδή αυτό που κάνει. Και ξαναλέω, όλα αυτά τα γέλια και χαρές είναι αποτέλεσμα της τεράστιας νίκης της ομάδας. Γιατί αν δεν έχονταν η νίκη, Σταύρο. Και μπάλα μουσακά να ζητούσε το παιδάκι, θα τον γράφαμε κανονικά, δεν θα ασχολούμαστε μαζί του. Είχε μπάλα μουσακά, να ξέρω. Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν είχε τις κλόβες κόμμες. Είμαστε τόσο οργανωμένοι που πήραμε μικρό κουπάκι παγωτό εμείς, να ξέρεις. Τόσο. Ναι, μικρό. Και πετάξαμε και το μισό. Εσύ το πέταξες. Ναι, εγώ το, εγώ το καταφέρα. Ναι, ναι, κατάλαβες πόσο έχω αλλάξει σαν άνθρωπος. Πού φαίνεται η οργάνωση σε αυτό. Ότι δεν φάγαμε 9 κιλά παϊδάκια ή 12 πιάτα και δεν πήραμε 1,5 κιλό παγωτό, αλλά ένα κουπάκι το οποίο πετάξαμε το μισό. Όχι, ήμασταν σε πολύ καλή κατάσταση. Και κοιμηθήκαμε κανονικά. Αφού είδα δύο κατσαρίδες στο δωμάτιο και τις κυνηγούσα. Ή σοβαρά! Γιατί είχα αφήσει την πόρτα ανοιχτή. Εγώ ταλαιπωρήθηκα λίγο να κοιμηθώ και ευτυχώς ανακάλυψα ότι το ξενοδοχείο είχε κανάλι Nova και πέτυχα μαγνητοσκόπηση το 75ο λεπτό το Αστέρας Τρίπολης Λαμία.
Και η φίλη κοιμήθηκε στο δεκάλεπτο. Δηλαδή την λήξη δεν την είδα. Δεν κάνω πλάκα. 75 με 85 πρέπει να είναι. Τόσο ανακάλυψε. Τόσο κουραστικό. Ναι, πολύ κουραστικό. Δεν ξέρω τι έγινε στο πρώτο ημίχρονο ή μέχρι το 75. Φαντάζομαι δεν ήταν και υπερθέαμα. Τέλος πάντων. Ένα Σαββατοκύριακο που έχει σημαδευτεί κιόλα από το ένα παιχνίδι μπάσκετ που δεν έγινε και από το ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου που δεν έγινε. Διαβολική σύμπτωση, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τα δύο. Που δεν ολοκληρώθηκε το ποδοσφαίρο. Ναι. Εγώ έχω μία απορία, παιδιά. Όταν αφού είδατε έναν οπαδό Παναθηναϊκό που σα χτύπησε, έβγαλε μαχαίρι. Μαχαίρι. Κτλ. Κτλ. Γιατί δεν φύγατε και πέρσι με το κολόχαρτο, τον κοφρέ, την κάνατε με ελαφρά πηδηματάκια. Μήπως επειδή. Ωραία, δεν ήταν Έλληνας ο διαιτητής. Και σας έλεγε μπορείτε να παίξετε. Ναι, μήπως επειδή είστε κουράδες. Κουραδούδες. Μα απορούν οι φίλοι και οι ίδιοι οπαδοί τους. Απορούν δηλαδή. Απορούν, είδαμε στο πολύ έγκυρο site Red Against the Machine. Ναι, βέβαια. Ξεκουστώ. Ξέρουμε ποιος το γράφει. Ο οποίος εκείνο ήταν απασχολημένος, αλλά γράφτηκε και κάτι άλλο. Ναι, ναι, ναι. 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 Είδαμε ότι αφού χτυπήσανε. Το γράφουμε. Δηλαδή, χτυπηθήκαμε αυτό, γιατί δεν φύγαμε. Δεν ξεχόφουσκα. Ναι, εκεί τέλειωσε τον Αρετόπουλο. Έλα, κάνε το φιλοαγώνο γιατί έχουμε και δουλειές. Ναι. Εκεί βλέπει τον άλλον μπάστακα το Γερμανό. Δεν εφημερεύε για το Βαλκανικό, είναι και μακριά. Πρέπει. Δεν έχει πολύ κατάστημα. Είναι στην Αθήνα. Size, όχι, όχι. Όχι. Να μια ευκαιρία. Ναι. Νομίζω ότι το κενό στο Βαλκανικό, αν μα ακούτε, αχρίαστε να είστε, να κλείσετε να γίνετε. Μαχαίρι, ρε φίλε. Μαχαίρι. Ήταν Γερμανός, ρε. Ήταν εκεί μπάστακα. Δεν είναι. Ναι, και αυστηρός λίγο. Έχει φάξει λίγο 12.500 Εβραίου χωρί λόγο. Ναι. Επειδή ήταν λίγο πιο. Τον είδατε πως κοιτούσε εντωμεταξύ. Ανέκφραστο αυτό. Ναι. Του έλεγε περιμένετε. Δεν ξέρω να φύγουμε, τι να κάνουμε. Και αυτό είναι. Ναι, όχι. Είναι. Μιλούσε με του παίκτε. Ναι, ναι. Ναι. Πολύ χαλαρό. Ναι, περίμενε. Μετά με δακρυγόνα, ένα κουσάρι. Περίμενε, περίμενε. Ναι. Οι άλλοι έμπεραν έβγαιναν από τι κερκίδε. Δεν βλέπω καμιά. Τα ποδοσφαίρα τι γράφω στην αυτά. Εντροπή και τα φόπλακες και τα λοιπά, δεν είναι, ναι, τα γνωστά. Ναι. Δεν φωτογραφίζουν κάποιον. Όχι, όχι, όχι. Δεν στοχεύουν κάπου. Όχι. Όχι. Μάλιστα. Να τιμήσουμε και το παιδί με το σημαίακι. Γιατί το παίρνεις το σημαίακι. Πραγματικά. Γιατί. Λες ότι έχω ένα σημαίακι από εκείνο. Μια φορά πριν ένα γήπεδο είχαμε πάρει μόλις καρέκλες. Λογικό. Ωραία. Νομίζω ξέρω ποιο γήπεδο να φέρεις. Εγώ ξέρω ποιο. Δηλαδή μπήκε άλλος και πήρε το σημαίακι. Και πήγαινε βόλτα, πέρα δόθε. Τι να πάρει κάτι. Καμπένες της αλλαγής, τότε δεν είχε την αλλαγή. Ναι, ναι, ναι. Και βαθμολογούσαμε γκόμενες, εμείς στην αλλαγή. Θα μας πάρεις μια αποθήκη, πήγαμε τις καμπένες και μας δεν θα μπορούσα να πάρει κάτι την εστία. Ναι. Ναι, έπρεπε να πάρει τη σημαίακη. Με Τσακογιάννη έχει γίνει και αυτό βέβαια, αλλά χθες δεν μπορούσε. Όχι. Το σημαίακι βρήκε ο άνθρωπος. Ναι. Το σημαίακι πήρε. Έκανε και βόλτα εκεί πέρα, χαλαρός. Ναι. Μια χαρά. Άμα σε πείζουν οι γονείς σου γιατί δεν έγινε σημαιοφόρος και πλάτα. Ναι, το σήκωνε και ψηλά, ναι, ισχύει αυτό. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, δηλαδή όλα γίνονται για να γελάσουμε. Στο μπάσκετ είδαμε live έξω από, τα, από το γραφείο του Βασιλιάδη, ναι, αυτό κανονικά. Το θέμα αυτό ήταν. Θρυλική Αγγελόπουλη. Με θρυλική Μάγκης Αγγελόπουλη φώναζε, ναι, και γελούσε. Το είπε 36 φορές, με αυτό το γέλιο το σου είχε γυρίσει λίγο το μάτι κάπως. Ναι. Αυτό το γέλιο δεν είναι normal, δεν ξέρω, δεν ήταν πολύ normal. Βγήκε και μετά... Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό, ρε, εσύ. Το εντελώς επίτηδες, ρε παιδί μου. Το σατανικό, το τρελό. Δεν είναι. Ναι. Γιατί να μην έχω να μπαζούκα στο δωμάτιο. Ναι, 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 κανονικά. Βγαίνει ο Αγγελόπουλος, κατεβαίνει. Γιατί κατεβαίνεις μόνος σου εδώ πάνω, ήθελες 200 αστυνομικούς και όλα αυτά. Κάνεις μαγκές, δεν απαντούσε ο άλλος. Συνέχισε αυτός και φώναζε μετά. Εκεί έδινε, ρε παιδί μου, ναι. Έκανε και live και με τα μάξι μετά, του ακολουθούσε. Δείτε εδώ τώρα, ναι, δείτε ποιο είναι Ολυμπιακός. Εκεί στην Α2. Που πριν από 10 μέρες. Ναι, 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 αντίο-αντίο, ναι. Είχε βγει η διαρροή πριν από 10 μέρες ότι σκέφτηκε η αστυνομία να αναβάλει το μπασκετικό ντέρμπι γιατί και τα δύο μαζί πώς θα διασφαλίσει την κανονική διεξαγωγή τους. Το ένα αναβλήθηκε μόνο του, ούτε το ένα μπορεί η ελληνική αστυνομία και γενικότερα όλοι όσοι έχουν μικρό ή μεγάλο λόγο στο να γίνει κανονικά ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Το πορτάκι άνοιγε, έκλεινε. Κόσμος περνούσε. 36 φορές. Μαχαίρια, ναι, ναι. Κλωτσιές. Όλα φυσιολογικά όμως, όλα γίνονται για να διασκεδάσουμε τα περσινά. Δηλαδή πέρσι οι άλλοι φύγανε με το κολόχαρτο, τον κοφρέ, με το λουλούδι, το γνωστό. Ναι, ναι. Τα παίρνεις αυτά ή παίρνεις τα άλλα τα λεπτά. Όχι, αυτά παίρνω. Ωραία. Ναι. Κοφρέ και κολόχαρτα θα παίρνετε. Ωραία. Εντάξει. Περνάμε και κοινωνικά μηνύματα. Ναι. Φέτος φύγαν κατευθείαν με Έλληνα διαιτητή, αλλάξα τον φιλοαγώνα. Όλα γίνανε όπως έπρεπε να γίνουν για να μην πάρω πρώτο πρωτάθλημα. Γι' αυτό θα είστε πεταμένοι μια ζωή.
και καταραμένη. Και μην πω τώρα ακριβώς αυτό που σκέφτομαι στο μυαλό μου, γιατί δεν είναι δημοσιογραφικό. Απλά σαν άνθρωπος θα ξέρω τι συχάματα είστε, παραδοσιακά. Δεν θα ήθελα να σας κάνω παρέα, π.χ. Δεν μπορώ να κάτσω στο τραπέζι μαζί σας να πω τίποτα. Η λέξη είναι τώρα... Μην την πεις, άστο. Κράτα το θυμόσουνε. Κράτα το θυμόσουνε, κάτω στο σταυρό μου. Δεν σε βλέπω κάτω στο σταυρό σου, αλλά οκ. Θα ήταν πολύ... Δεν ήταν πολύ extreme αυτό. Ναι. Έγινε το χθεσινό. Δεν φύγανε, γιατί βλέπουν τον ξένο να με κουνιέται. Ναι, αυτό. Έπρεπε να πέσουν. Έκανε μια προσπάθεια ο Μοντέστο εκεί, λίγο, ελάτε, ναι, αλλά δεν. Δεν τσίπησε. Ο Γερμανός όχι. Μπήκε 2-3 φορές ο Μοντέστο, τους κάλεσε, ναι, δεν. Του είπε κιόλα, λέει. Ναι. Μην φάμε καμιά μαγιά. Δεν τα κατάφερε. Ναι. Καραπαπάς έστειλε κάτι φυλάκια όλα μετά. Γίνονται για να διασκεδάζουμε εμείς. Καραπαπάς, τα φυλάκια που έστειλε μετά. Φυλάκια, καραπαπάς. Η φωτογραφία. Κανονικά. Ναι. Δηλαδή σε μια ομάδα που διαλύεται. Ναι. Ωραία. Πας και κάνεις αυτή την... Στο άδειο γήπεδο το έκανε βασικά. Στην άδεια κερκίδα το έκανε, δεν υπήρχε... 12 άτομα είχα... Οι δημοσιογράφοι ήταν προς τα εκεί, εντωμεταξύ. Εκείνο το κομμάτι είναι, που είναι όλα μαζί. Οκ, το έκανε και αυτό. Γενικά πολλά ωραία πράγματα. Και άλλη μία νίκη ο Ολυμπιακός στα χαρτιά. Αν και όπως είπε και ο Καραμπαπάς, ήθελαν να συνεχίσουν για να βάλουν και άλλα γκολ. Είπε ότι εμείς θέλαμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι, γιατί θα βάζαμε και άλλα γκολ στον Παναθηναϊκό, είπε ο Καραμπαπάς μετά. Αλλά εντάξει. Καλά που υπάρχουν και τα χαρτιά και παίρνει ο Ολυμπιακός και μια νίκη στο ντέρμπι, γιατί αλλιώς ένα έχει πάρει εδώ και ένα χρόνο, αυτό με την ΑΕΚ το 4-1. Στα υπόλοιπα δεν τσουλάει η ομάδα. Αλλά στα χαρτιά είναι πολύ δυνατός. Τέλος πάντων, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Ναι. Για να επιστρέψουμε, έχουμε και τα γκολ σου. Να σας ακούσουμε πώς τα περιέγραψες. Πρώτα απ' όλα θέλω να σε ευχαριστώ που σε άφησα να συμμετέχεις σε αυτήν την ιστορική στιγμή. Αγχώθηκα γιατί σκέφτηκα στιγμιαία ότι σε περίπτωση ήττας. Θα σε ακολουθεί αυτό. Δεν θα ξαναγίνει μετάδοση, αλλά. Αλήθεια. Έστειλα εμπιστοσύνη στην ομάδα. Να ξέρεις τώρα γιατί. Την ενέργεια. Να σου πα φύγω, κάνω εγώ και τέτοια. Όχι. Άφησα. Όχι. Έδειξα εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό σου. Ναι. Ναι. Είχαμε κόσμο στο live που ρωτούσε αν είσαι γουρλής, να ξέρεις, και αν ζηχούσε να αρκετή. Γουρλής γενικότερα, παιδιά, εντάξει. Είπα, ρε παιδί μου, ότι θα Είπα ότι το παλεύεις. Το κατάφερες μετά, Στέργιο, μπράβο. Γουρλής είμαι γενικότερα. Ναι, έλα, πες εδώ. Μεγαλύτερο ποσοστό νικών στη μεταδόση μου. Από όλους τους... Κουστάβος άραφησε και πέντε νίκες από όλους. Λοιπόν, ρίτησε καζίνο θέατρο Βεργίνα. Ολοκληρώθηκε χθες ο κύκλος των παραστάσεων Παύλα Σόου του Δημήτρη Μπάση και του Κώστα Καραφώτη. Είχαμε άνθρωπο στο θέατρο Βεργίνα. Είχαμε άνθρωπο. 3,5 ώρες πρόγραμμα. Όπως όλα τα σόου του θέατρου Βεργίνα δεν σας δουλεύουν, ούτε προσπαθούν να σκορεδέψουν. Μία-μιάμιση ώρα, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Και μάθαμε ότι ο Δημήτρης Μπάσης ανέβασε και τον τραμίστα, άρρωστο παοξάκι. Ο τράμερ της, του σόου, και είπε ο λαϊκός τραγουδιστής ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο double. Μπράβο στον Δημήτρη Μπάση, μπράβο και στον Κώστα Καραφώτη για την απόδοση που είχαν σε όλες τις παραστάσεις του θέατρου Βεργίνα. Σε ένα θέατρο Βεργίνα που ξεκινάει ένα μουσικοχορευτικό υπερθέαμα για τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης με τίτλο «Η κυρία επιθεώρηση». Με πάρα πολλούς ηθοποιούς, με χορευτές, με ζωντανή ορχήστρα από την Παρασκευή 22 Μαρτίου. Την Παρασκευή που μας έρχεται. Για 6 παραστάσεις στο θέατρο Βεργίνα, την κορυφαία σκηνή της πόλης. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Ζέτα Δούκα, Κρατερός Κατσούλης, Νίνα Λοτσάρη, Άρης Μακρύς και ο Μάκης Ζελαπόρτας. Ξαναλέω, με χορευτές, με ηθοποιούς, ένα πραγματικό υπερθέαμα για εισιτήρια. Για τις 6 συνολικά παραστάσεις σε πρώτη φάση, μπορεί να υπάρχει και παράταση, θα δούμε. 22-23 Μαρτίου, Παρασκευή, Σάββατο που μας έρχονται, 29-30 Μαρτίου, 5 και 6 Απριλίου. Από τα ταμεία του καζίνου, φυσικά όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και από τα καταστήματα public, είναι προαιρετική είσοδος στο Ρίτζεσι Καζίνο. Απαιτείται μόνο να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Η Αναδομό είναι εδώ μαζί μας. Η Αναδομό, η οποία προσφέρει τα καλύτερα πακέτα που μπορείτε να βρείτε στην αγορά για ανακαίνιση όλου του σπιτιού και του επαγγελματικού σας χώρου και κάθε χώρο ξεχωριστά φυσικά. Προνομιακά πακέτα για κάθε ανάγκη, κάθε πορτοφόλι. Περάστε μια βόλτα από Εθνικής Αντίστασης 171 στην Καλαμαριά για να πάρετε μια γεύση και να μιλήσετε εκεί με τους ανθρώπους στον Αναδομό. Και φυσικά υπάρχει και το site anadomo.gr. Για να μπείτε και να δείτε τι πακέτα υπάρχουν πριν επικοινωνήσετε με τους ανθρώπους στον Αναδομό και στοίχημα.gr. Φυσικά.
Ο μέγας αργός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24 είναι και σήμερα μαζί μας. Μεγάλη γκάμα επιλογών, πολλοί αγώνες. Βέβαια τώρα υπάρχει διακοπή, σιγά σιγά έχουμε εθνικές ομάδες. Εντάξει, έχει παιχνίδια που μπορεί κάποιος να ποντάρει πέρα από το να τα παρακολουθήσει. Δεν έχει καμία σχέση τα προγραμματικά του Euro με το. Πώς το λέγαμε, Nations League. Καμία σχέση, μέρα με τη νύχτα. Έχει παιχνίδια, έχει ευκαιρίες. Αλλά σίγουρα εντάξει είναι αλλιώς όταν δεν έχει δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Που εγώ εχθές είχα μια παταγώδια αποτυχία. Δεν πειράζει, τρεις συμβαίνουν αυτά. Επιστευόμενος στη Γιουβέντους, τη Λίβερπουλ να κερδίσει και στα δύο ημίχρονα. Δεν πειράζει και εμπιστευόμενο στον Ατρόμητο. Εκεί πολύ την πατήσαμε. Κέρδισε ο Σταύρος, δεν πειράζει. Και έτσι και είναι εγώ αυτά. Την πάτησα. Δεν πειράζει. Στον Ατρόμητο. Η μάχη συνεχίζεται. Λοιπόν, αυτά πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Έδωσε μία συνέντευξη ο υπουργός περί ανέων και υδάτων, να την πω. Έλα μωρά, στερα, γιατί περιμένεις και συνάντηση. Πάλι ευχολόγια και να... Και... Ενώ η συνάντηση που έγινε την Παρασκευή ήταν πολύ ουσιαστική για τον μπάσκετ. Η συνάντηση και αν ήταν, ναι. Φουλ ουσιαστική. Έγιναν όλα όπως έπρεπε ακριβώς. Εντάξει. Και η ζωή κυλάει. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, τι έγινε. Ναι ρε παιδί, εντάξει. Δεν έγινε και τίποτα. Διαλύει το την μπάσκετ. Υπόθεση του Τζίλου, υφυπουργέ. Ξεκίνα από εκεί. Ξεκίνα από εκεί και θα φτάσουμε και στα υπόλοιπα. Μην την αφήνουμε στην απέξω. Στραφούμε στους μπαχαλάκηδες και στους οπαδούς που θέλουν να κάνουν ζημιά στην ομάδα τους. Είπες τα αρχεία και για το VAR το οποίο περιμένουμε ή... Δεν τη διάβασα όλη, αγάπη, βαρέθηκα. Κάπου στα μισά κουράστηκα. Να. Δεν έχω κουραστεί 25 χρόνια, 20, να διαβάζω και να ακούω ευχολόγια και γενικόλογα. Ξαναλέω, να βρούμε υφυπουργέ τους ενόχους για τον Τζίλο. Και αφού τους έχετε βρει, να βρούμε και ποιοι τους έδωσαν την εντολή, ποιοι τους πλήρωσαν, που έδωσαν λόγο, για να δούμε τι θα προκύψει. Λέω εγώ. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει και κάνει αυτό που ξέρει. Κερδίζει μέσα στα γήπεδα, ούτε στα δικαστήρια, ούτε οπουδήποτε αλλού. Και μάλιστα είναι πλέον μία από τις τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη που είναι αίτητες στο πρωτάθλημά τους. Έφυγε από το κάδρο και η Γιουβέντους, που γνώρισε μια ήττα στη Τζένοα χθες με 2-0. Δεν μπορεί να ακολουθήσει, ρε Στέργιο. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να είναι αίτητος. Όχι μόνο αυτό. Είπαμε, ήταν η έκτη συνεχόμενη νίκη επί του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Είχε μάλιστα ο ΠΑΟΚ να δεχτεί γκολ από το 2013 και δεν θα δεχόταν ούτε το Σάββατο εάν δεν υπήρχε ο Τσαμούρης. Θα αναφερθούμε και αυτό στη συνέχεια. 22 νίκες οι φετινές στο πρωτάθλημα είναι ήδη ρεκόρ για τον ΠΑΟΚ στην ιστορία του σε πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών. Θα αυξηθεί σίγουρα αυτός ο αριθμός. Να δούμε που θα φτάσει. Πλέον το ζητούμενο είναι να βελτιώσει ο ΠΑΟΚ το αρχαίο, θα λέγαμε, ρεκόρ του Παναθηναϊκού που κρατάει από τη δεκαετία του 60 σε πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών. Ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει τον τίτλο με 24 νίκες, 6 ισοπαλίες. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να βελτιώσει κατά πολύ αυτό το ρεκόρ και να γράψει μια ιστορία που δεν θα μπορέσει να ξαναγράψει ποτέ κανείς στο μέλλον. Τα 10 διπλά του ΠΑΟΚ στη φετινή σεζόν είναι όσα και τη σεζόν 75-76, όπου πήρε το πρώτο πρωτάθλημα και αυτό ρεκόρ. Θα το βελτιώσει, νομίζω, και αυτό το ρεκόρ, είμαι σίγουρος, έχοντας να παίξει σε Ξάνθη, Λάρισα και με τον Μπας Γιάννενα. 300 παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ σκοράρει, ένα ακόμα ρεκόρ, και ρεκόρ επίσης ότι σκοράρει στα τελευταία 22 εκτός έδρας παιχνίδια του. Εννοείται ο ΠΑΟΚ καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, 53 γκολ. Αν και με το 0-3 του Ολυμπιακού, ναι, που αναμένεται να πάρει το παιχνίδι, θα είναι ο Ολυμπιακός καλύτερη επίθεση με 54 γκολ. Δεν πειράζει, θα ζήσουμε αλλά αυτό. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, θα ζήσουμε αυτό. Ο ΠΑΟΚ έχει 53 γκολ, καλύτερη επίθεση, έχει δεχτεί μόλις 12, η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, και έχει συμπληρώσει 30 διαδοχικά μάτς πρωταθλήματος χωρίς ήττα. Ρεκόρ που κρατάει από πέρσι, 4 Μαρτίου του 18, την περσινή σεζόν, 4 Μαρτίου του 18 η τελευταία ήττα του ΠΑΟΚ, σε εκείνο το φοβερό μάτς, το απίστευτο μάτς στην Τρίπολη με τον Αστέρα, το 3-2, και από τότε, αγάπη, έχει ο ΠΑΟΚ 27 νίκες και 3 ισοπαλίες. Μία ισοπαλία στο Περιστέρι που θυμόμαστε όλοι πως ήρθε. Κάτι πέναλτι στο Καντουρί, ο διαιτητής πετούσε αετό. Με την ΑΕΚ, με παίκτη σε όλο το μεγαλύτερο κομμάτι. Μια φαινόμενη νίκη του ΠΑΟΚ. Με παίκτη λιγότερο. Μετατράπηκε στη ισοπαλία. Και με τον Άρη. Τον Δανό διαιτητή και με τον Άρη τον goal offside στο τέλος. Που άλλαξε όλο το αποτέλεσμα. Λίγο offside όμως. Δεν ήταν πολύ. Ήταν λίγο.
Ναι, άλλαξε όλο το αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ ήταν στο 1-0, έπαιρνε την νίκη. Θα μπορούσε κάλλιστα λοιπόν ο ΠΑΟΚ να έχει, όσο και αν φαίνεται εξωπραγματικό, 30 νίκες σε 30 παιχνίδια. Όχι ότι είναι κακό το 27 νίκες, 3 ισοπαλίες. Ναι. Θα ζήσουμε και με αυτό. Απλά το σημειώνουμε. Το να μιλήσουμε για το Βιερίνια, νομίζω, τι άλλο μπορούμε να πούμε. Καλά, γενικά όλο το παιχνίδι νομίζω ήταν γεμάτο στιγμές. Δηλαδή, αν το πάρεις από την αρχή, είναι η είσοδο του Λουτσέσκου που νομίζω εσείς το είδατε καλύτερα από εμάς που ήσασταν και στο γήπεδο και η αποθέωση που γνώρισε. Ναι. Έβγαινε ακόμα και φωτογραφίες από ό,τι βλέπαμε με κόσμο στην κερκίδα. Πολύ δυνατή εικόνα. Και εντάξει, πλέον ξέρει και ο ίδιος ότι είναι πολύ διαφορετική η αντιμετώπιση από τον κόσμο και ότι έχει βρεθεί πλέον σε ένα πολύ διαφορετικό σημείο. Και μετά μέσα στο παιχνίδι είναι όλα. Είναι το γκολ του Βιερίνια. Θα αναφερθούμε και στο μάτς. Ναι, είναι γενικά ο κόσμος. Ήταν γεμάτο στιγμές νομίζω όλο το παιχνίδι. Και μετά το παιχνίδι οι εικόνες. Ήταν μια μέρα γεμάτη. Εγώ θεωρώ ότι το παιχνίδι ήταν μια παροδία διαιτητική. Με πολλά σφυρίγματα ενός ανασφαλή διαιτητή. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ ρυθμός στο παιχνίδι. 30 φάουλ ημίχρονο νομίζω. Ναι, ναι. Κάπου εκεί. Αυτό ήταν κουτί για να εγκλωβιστούν και οι δύο ομάδες. Εγώ δεν λέω ότι ήταν στόχος να εγκλωβιστεί μόνο ο ΠΑΟΚ. Και ο Πανετολικός, αν ξέρεις την κεφαλιά του Μάρκο Πάουλου, δεν έχει άλλη φάση. Όχι, στον πρώτο ημίχρονο αυτό ήταν. Ναι. Υπάρχει μια καταγραφή εδώ φάουλ του Λιμνιού, ενώ παίρνει καθαρά την μπάλα μέσα στην περιοχή, η ίδια φάση με τον Ακπόμ στο πρώτο ημίχρονο, που την τελειώνει τη φάση του Τσαμούρη. Ναι. Μιλάμε για έναν άχρηστο διαιτητή, εντάξει. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που κακώς ορίστηκε, το είπε και ο Τάσος ο Κάκος, νομίζω, χθες. Ναι, το είπε, ναι. Του Όπεν. Η αλφαβήτα είναι αυτή, το έγραψα και εγώ πριν το παιχνίδι. Κάποια βόδια δική μας που λέγανε ότι τζάμπα κλαίγομαι. Ναι, ναι. Άσε να ξέρουμε εμείς τη δουλειά, ρε Μοσχάρη. Ας μην τον Βιερίνη, άσε να ξέρουμε εμείς τη δουλειά. Θα μας πείτε πώς θα δουλεύουμε για την επικοινωνία που δεν ξέρετε απατευθεία, σας λένε να στρίψετε. Λάθος. Σας λένε απατευθεία και στρίβετε. Πάμε παρακάτω. Στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό που αλλάζει ουσιαστικά τις συνθήκες του αγώνα, γιατί πάμε για ένα σβηστό 0-0-0-1-0, είναι ότι το γκολ του Πανετολικού μπαίνει πολύ νωρίς, ένα ανύπαρκτο πέναλτι. Η αηδία της ΕΡΤ πλέον πρέπει να σταματήσει. Υπάρχει, λέει. Διαχωρίζω την ΕΡΤ 3, η οποία ΕΡΤ 3 δεν έκανε ποτέ πολιτική και τα παιδιά εκεί δεν έκαναν ποτέ κάτι κακό. Και υπάρχουν και παιδιά που ξέρουν και ποδόσφαιρο στην ΕΡΤ 3. Γιατί στην ΕΡΤ δεν ξέρει κανείς ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουν τον Παναγιώτη τον Βαρούχα εκεί πέρα, ο οποίος αναλύει τηλεοπτικά τις φάσεις. Δεν έχει καμία συνέστηση του πραγματικού χρόνου. Οπότε βολεύει, οπότε δεν βολεύει, καταλαβαίνει τον πραγματικό χρόνο. Σε φάση που ο ίδιος ο παίκτης του Πανετολικού σηκώνεται για να συνεχίσει τη φάση, γιατί ξέρω ότι δεν έχει συμβεί τίποτα. Ο διαιτητής δίνει πέναλτι και αυτοί βλέπουν ότι κλείδωσε, λέει ο Κρέσπο. Ναι. Ντίας, μιλάμε για αηδία. Μεγαλύτερη κατά του ποδοσφαίρου, αυτό το υπάρχει επαφή. Μόνος του πέφτει και σηκώνεται για να μην φάει την κάρτα και έχει προηγηθεί 2 λεπτά πριν η φάση του Ακπομ που ακόμα και ο Σοκράτης ο Παπασταθόπουλος που είναι αμυντικός πήρε θέση χθες και λέει ότι η παιδιά δεν είπε καν φάουλ. Προφανώς, ναι. Ο καθηγητής άλλα είπε. Εδώ βλέπουμε ότι ναι, το χέρι του αμυντικού Ακπομ κρατάει τον αντίπαλο. Ναι, εντάξει, εντάξει. Πραγματικά, παιδιά, μην ξαναδείτε Αθλητική Κυριακή. Είναι μια προσπάθεια θλιβερή. Καταλαβαίνω σε έναν βαθμό γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δηλαδή, είμαι εγώ σε ένα μαγαζί. Εγώ είμαι αναλαμβάνω διευθυντής. Ναι. Δεν μπορώ να διώξω κανέναν, δεν μπορώ να πάρω κανέναν. Ή και αυτούς που παίρνω είναι με τηλέφωνο. Όχι επειδή είναι ικανοί. Ναι. Εντάξει. Και πρέπει να στήσω μια ομάδα για να βγάλω ένα αποτέλεσμα. Πώς θα συμβεί αυτό, άμα δεν έχω τα γρανάζια. Βάλει λοιπόν Σταύρο έναν παρουσιαστή. Γύρνατο στο παλιό μοτίβο. Που ήταν καλύτερο από αυτό το έσχος που βλέπουμε. Δείχνει ένα τετράλεπτο στο κάθε παιχνίδι τα στιγμιότυπα, πάρτα με τη σειρά και τελείωνε την εκπομπή. Ναι. Ούτε κουβέντες, ούτε συζητήσεις, ναι. Το ούτε τίποτα. Που κάνει, ξέχωρα από πάω κάπου οτιδήποτε. Μα εδώ ρε, εσύ όρθιο διακόπτω. Ανακαλύπτει ο Βαρούχας μόνος του το πέναλτι, και βάζει τη φάση του Μάζουρεκ, ναι. Που υποτίθεται τον κρατάει ο Σάκοβ εκτός περιοχής, ναι. Και πέφτει μέσα ο Μάζουρεκ και λέει ότι υπάρχει πέναλτι. Δηλαδή, άμα ρωτούσε τον Δέλα. Μετά το μάτς. Το πέναλτι το πρώτο ημίχρονο, θα σου πει πέναλτι. Ναι, είπε ότι το ανακάλυψε ο Βαρούχας και το βάλε μέσα στη φάση. Λέει, εκτός, όχι, ξεκινάει λέει εκτός μένα, αλλά μπαίνει στην περιοχή, άρα είναι πέναλτι που έπρεπε να δοθεί. Ναι, και δεν δόθηκε. Τώρα... Ναι.
Είναι και καθηγητής. Τέλος πάντων, η ουσία ποια είναι. Ξέχωρα από τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό κτλ. Η ΕΡΤ, η οποία γενικά έχει ένα πρόγραμμα πολύ πιο σοβαρό από τα ιδιωτικά μέσα, στο κομμάτι του αθλητικού λειτουργεί κατά του αθλήματος, ξεκάθαρα, εκπαιδεύει γενιές ποδοσφαιρικά καθυστερημένων που δεν καταλαβαίνουν τι είναι το ποδόσφαιρο, που δεν καταλαβαίνουν τι είναι επαφή, δεν καταλαβαίνουν τι είναι σωστό στο ποδόσφαιρο, δεν καταλαβαίνουν τι είναι λάθος. Το χειρότερο πράγμα λοιπόν που κάνει η ΕΡΤ είναι αυτό. Πραγματικά, χθες συχάθηκα τον εαυτό μου που κάθισα και είδα μετά από καιρό. Και εγώ το ίδιο. Συχάθηκα τον εαυτό μου γιατί είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα αντιμετωπίσουν, γιατί καταλαβαίνω πότε ετοιμάζεται κλίμα για τον ΠΑΟΚ και πότε όχι. Δεν θα ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου αθλητική Κυριακή. Κρίμα για τον Μπραντ 40 ετών να πέσει μέσα μου τουλάχιστον τόσο στο. Στο περισσότερο κόμμα. Κιάδα. Ναι. Εντάξει. Δεν θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να δώσουμε καμία βάση. Δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να κάνουν κάτι καλύτερο. Τόσο τους κόβει. Και το βασικότερο που συμβαίνει, για να καταλάβουμε λίγο και πώς συμβαίνει αυτό. Το έχασα και στο στάτους μου χθες. Είμαι εγώ στην ΕΡΤ. Ωραία. Αγία Παρασκευή δίπλα του παλιού μου το σπίτι. Εντάξει. Δουλεύουν εκεί 1500 άτομα. Λέμε ένα νούμερο τυχαίο. Οι 1500 μένουν εκεί. Δηλαδή, η συναναστροφή που έχουν είναι με ανθρώπους που πιστεύουν καθημερινά ότι το ποτάσμα του ΠΑΟΚ το έδωσε η συνθήκη των Πρεσπών. Δηλαδή το IQ τους δεν ξεπερνά το 1,5. Ναι, ούτε παιδί. Ναι, το παιδί έχει σίγουρα πολύ περισσότερο IQ. Ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι τρομοκρατήθηκαν οι παίκτες της ΑΕΚ πέρσι. Ναι. Ότι τρεματίστηκε ο Γκαρσία. Τρεματίστηκε ο Γκαρσία. Μιλάμε για τέτοια βόδια. Αυτό είναι το περιβάλλον τους. Εντάξει. Άρα λοιπόν απολογούνται μόνο στο περιβάλλον τους. Και αν τύχει και συναντήσουν το δικό μου το περιβάλλον όπως θες και φύγει κανένα πινελίκι, απορούν. Όχι παιδιά, όταν είστε κάτι πανελλαδικό, θα υπάρχει και ένα meeting με αυτούς που είναι εδώ. Για να καταλάβετε πως σκέφτονται αυτοί. Είναι άλλοι κόσμοι. Είναι άλλοι κόσμοι. Δεν είναι ίδιος ένας Θεσσαλονίκης με ένα Μαλιάδα. Είναι άλλοι άνθρωποι. Άλλες νοοτροπίες. Άλλες παραστάσεις. Άλλα τα πάντα. Άλλα τα πάντα. Και σας πληροφορώ φίλοι ακροατές. Πολιτικός. Ναι, ωραίο. Καλύτερα. Ότι εμείς, σαν κουλτούρα και σαν νοοτροπία ποδοσφαιρική, είμαστε 30 κλάσεις πάνω από αυτούς. 30 κλάσεις. Είμαστε 30 κλάσεις. Γιατί γίναμε έτσι? Γίναμε έτσι γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη συχαμάρα τους, τη βλακεία τους, ωραία, να υπεραμεινθούμε τις ομάδες που βαλόταν από παντού. Εντάξει, αποκτήσαμε μια νοοτροπία σκληρή. Τελευταίο 1,5 χρόνο οι δικοί μας στόκοι έχουν εκμηδενιστεί. Δηλαδή εμφανίζονται που κάποιοι ταλέντα, αλλά σε σχέση με αυτό που συνέβαινε, είναι μηδέν. Βλέπεις από κάτω τα σχόλια στο ΠΑΟΚ 24 πόσο σωστά διατυπωμένα είναι με κανονικά ελληνικά και βλέπεις τα άλλα και λες ότι είναι άλλη ήπειρος. Εδώ λοιπόν συμβαίνει το εξής. Δεν πρέπει η ΕΡΤ να καλύπτει τίποτα από ΠΑΟΚ μέχρι να τον αντιμετωπίσει σοβαρά. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα όμως, Και όταν εννοώ σοβαρά, εννοώ ότι θα έχει μία σωστά δομημένη βάση εδώ στην ΕΡΤΡΙΑ με ανθρώπους που αντιλαμβάνονται και θα έχουν τον χρόνο που πρέπει. Όπως έχω πει επίσης πολλάκι στο παρελθόν, είναι αδιανόητο η ΕΡΑ που πάει στο κάθε κολοχώρι να μην βγάζει δύο εκπομπές τουλάχιστον από εδώ και να πρέπει να ασχολείται να είναι opinion leader σε αυτό το μπουρδέλο ο Άρης, ο Γάτας και ο Σαντορινέος. Αυτή είναι η κατάσταση. Κρατιέμαι τόσο καιρό γιατί έχω φίλους, δεν θέλω να έχουν πρόβλημα στη δουλειά τους. Υπάρχουν πολλά παιδιά που αγαπάω εκεί μέσα, αλλά και αυτά είναι κλωβισμένα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα πλέον, έχει αποδειχτεί.
ή θα στηθούν τα ΜΜΕ τα κρατικά όπως πρέπει, ωραία, ή θα ζήσουμε στιγμές απείρου κάλους. Άσχετη! Τώρα δεν ξέρω το όνομα του, του Βαρέλα, ρε. Του Βαρέλα το όνομα δεν ήξερες. Τρία χρόνια παίζει ο Βαρέλα, ρε, που κάνεις τα σουπεράκια. Τρία χρόνια παίζει. Καλύτερος αμυντικός του ποδαλήματος. Και τον έκαψες Γουστάβο. Ναι, γιατί μπήκε στο σιγά μην ήταν ο Ερίκος. Εκτός αν θες να το κάνεις πιο καλλιτεχνικό. Τα πράγματα είναι απλά, παιδιά. Είμαστε άνθρωποι των ΜΜΕ. Καταλαβαίνουμε πότε κάποια project θα τρέχουν ικανοί, καταλαβαίνουμε κάποια project όταν θα τρέχουν ανίκανοι. Έχουμε στήσει πολλά περισσότερα από όσα θα στήσετε σε πέντε ζωές. Σε πέντε ζωές! Ξέρουμε λοιπόν ότι είστε ανίκανοι, άμπαλοι, άμπαλοι. Ωραία, επικίνδυνοι για το ποδόσφαιρο της χώρας. Εκπαιδεύετε τη μάζα σαν να είναι αυτιστικά, συγγνώμη στα αυτιστικά. Και πρέπει εμείς να τα ανεχτούμε. Δεν θα τα ανεχτούμε. Δεν θα τα ανεχτούμε. Φτάνει, κουράσατε. Υποκριτές και άμπαλοι. Πάρε κάνα τσιγάρο να φύγεις. Θα ακούσουμε τα γκολ τώρα. Όχι, θα πούμε. Βασικά θα πάμε στο διάλειμμα τώρα και θα επιστρέψουμε με τα γκολ. Λοιπόν, Ρίτζιτσι Καζίνο. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο κύκλος των παραστάσεων του Δημήτρη Μπάση και του Κώστα Καραφώτη. Ξεκινάει ένα μουσικογραφικό υπερθέαμα για τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης με τίτλο Η Κυρία Επιθεώρηση. Με αξιολογότατους ηθοποιούς και τραγουδιστές. Πινελόπη Ναστασοπούλου, Ζέτα Δούκα, Κρατερός Κατσούλης, Νίνα Λοτσάρη, Άρης Μακρύς, Μάκης Δελαπόρτας. Ζωντανή ορχήστρα, χορευτικά, όλα αυτά στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζιτσι Καζίνο από την Παρασκευή 22 Μαρτίου και το αρχικό πλάνο αναφέρει 6 μόνο παραστάσεις. Προμηθευτείτε τα εισιτήρια το Καζίνο όλο 24ωρο, καταστήματα public, διαδικτυακά από το ticketservices.gr ή από το tickets.public.gr και τελεφωνικά από το 217-234-567. Δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική είσοδος στο Ρίτζιτσι Καζίνο. Δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου, απλά πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για να απολαύσετε την Κυρία Επιθεώρηση στο θέατρο Βεργίνα. Μπορείτε να το κάνετε από 5 χρονών έως 105. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171, στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία. Περάστε λίγο από εκεί για να κλείσετε ένα ραντεβού με τους ανθρώπους Αναδομό. Πραγματικά αξίζει. Θα σας προσφέρουν πακέτα για την ανακαίνιση του σπιτιού σας αλλά και του επαγγελματικού σας χώρου. Κάθε χώρο ξεχωριστά, ό,τι ανάγκη έχει ο καθένας. Υπάρχουν πακέτα για όλα. Σε πολύ καλές τιμές και οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες θα φτιάξουν όλα ακριβώς όπως πρέπει, πάντα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Και στοίχημα.gr, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο μέγας οργός και του ΠΑΟΚ 24 με τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, πολλά ειδικά στοιχήματα. Σκόρερ, κάρτες, κόρνερ, τα πάντα. Και γρήγορη πρόσβαση και γρήγορο στοιχηματισμό, γιατί καμιά φορά αγάπη απαιτείται και ταχύτητα στο να ποντάρει κάποιο, ειδικά όταν το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Εύκολη πρόσβαση λοιπόν και γρήγορα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή, όπως συμβαίνει και για το online καζίνο του στοίχημα, διαθέσιμο για εσάς 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Και όσοι δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα, κάνετε το, νομίζω προλαβαίνετε. Κατεβάστε το σε re-application, είτε έχετε κινητό Android είτε κινητό iOS και με σωστές προβλέψεις και λίγη ή πολύ τύχη που χρειάζεται στο στοίχημα, διεκδικήστε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Αυτά. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, τρίτο μισάωρο, στο πρώτο πάγκο 4 της εβδομάδας. Μια περίοδο που ξεκινάει σήμερα χωρίς δράση. Πω, τραγικό, δύο εβδομάδες. Πω. Δεν υπάρχει αυτό. Θα ακούσουμε τα γκολ σου. Ας τα ακούσουμε εδώ, Μάστορας. Μάστορα. Άντε, να ακούσουμε τα γκολ. Ο Στέλιος. Άντε να δούμε τι είπε. Που φήμες λένε ότι ακούστηκες καλύτερα από ποτέ. Σαν να ήσουν εδώ πέρα στο στούντιο. Έχει κάνει φοβερή δουλειά ο Σταύρος. Μπράβο Σταύρος, σε αποθεώνουμε. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Ο Πιερίνια παίρνει το rebound. Δοκιμάζει ένα σουτ. Την πάρα στα δίκτυα. Απίστευτο γκολ. Απίστευτο. Από τον Αντελίνο Πιερίνια. Παναγιά μου, ένα γκολ. Τη σουτάρα ήταν αυτή η Αντελίνο Πιερίνια. Στο 64 σήκωσε το κεφάλι ο Βιερίνια, εξαπέλυσε ένα πύραυλο αέρος
και έστειλε την μπάλα στα αριστερά του Γιαννακόπουλου. Πανετολικός 1, Βιερίνη ΠΑΟΚ 1. Στο 63 την κολάρα ήταν τα μάτια μας. Αντελήλω Βιερίνια, ο αρχηγός πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Κακός του άκουσα χώρο για να του Πανετολικού. Να σοβαρά, το έχεις πει αυτό. Πανετολικός ένα, Βιερίνη ένα. Όχι, Πανετολικός ένα, Βιερίνη πάω και... Δεν είναι Βιερίνη ένα. Ο Πανετολικός δεν ήταν, ήταν το τελευταίο. Ναι, ναι, άρρος. Υπάρχουν υποθαλάσσιες, εδάφους αέρος, αέρος εδάφους. Μπράβο, Σταριό. Πάμε στο δεύτερο. Ο Μπίσης παραπάνω από την μπάλα, ο ΠΑΟΚ έχει το momentum, πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Να χτίσει πάνω στο γκολ του Βιερίνια, Μπίσης Βαρ. Η κεφαλιά του μόνος, γκολ! 1-2 ΠΑΟΚ! 1-2 ΠΑΟΚ! Η απόλυτη ανατροπή μέσα σε λίγα λεπτά, μέσα σε 3 λεπτά. Λέω Μάτος, 1-2 ΠΑΟΚ! Απίστευτη ανατροπή, απίστευτη! Απίστευτη ανατροπή! Η παίξη του Πανετολικού είναι αποσβολωμένη. Δεν μπορούν να πιστέψουν πως σε 3 λεπτά μέσα ο ΠΑΟΚ έφερε τούμπο το παιχνίδι. Κόρνερ Μπίσης Βαρ, κεφαλιά Λέω Μάτος, 1-2 ο ΠΑΟΚ μέσα σε 3 λεπτά. Η ομάδα αυτή δεν μπορείς να την καταβάλεις. Δεν μπορείς να τη λυγίσεις. Έλα παραδέξου τα... Τα δώσε όλα. Στέργιο, μπράβο. Μπράβο, Στέργιο. Μπορεί ο λάθος, δεν είπα Κρέσπο, κεφαλιά ή Βαρέλα, εντάξει, καλά είμαστε. Αν παίζεις ο Μάτος με το Κρέσπο θα είχαμε ένα θεματάκι. Αλλά... Έλα, έλα. Εσύ που έχεις κάνει άσπρο μαύρο και μαύρο άσπρο. Όχι σε γκολ γενικά σε μας. Ήταν η στιγμή που το πήρες απόφαση ότι κάτι δεν πάει καλά. Στέργια, μπράβο. Πολύ καλό. Τη δουλειά μου, παιδιά, έκανα τίποτα. Πανετολικός 1, Βιερίνια 1. Ήταν σωστό τελικά τώρα που το σκέφτομαι. Γιατί έτσι έγινε. Ωραία. Ναι, αλλά το διόρθωσε. Ο ίδιος ήταν στην ασφάλεια. Πήγε το πει σωστά και τα κάνει. Όχι, ρε, εντάξει, ήταν μέσα σε εκείνη τη στιγμή. Το είπε πολύ ωραία. Εντάξει. Πώς δεν είπες κατά πάρτα. Πόπο Παναγία μου είπε. Είχα και δίπλα μου τον συνάδελφο που είναι επιρρεπής στα πινελίκια. Ναι. Ναι. Τον ταπεινό κατά τα άλλα. Ήρεμος ήταν. Ναι. Ο άλλος συνάδελφος εδώ που είναι και μέρος του ομίλου. Μου είπαν ότι έπαθε παράκουση. Α, ναι, και εγώ το άκουσα αυτό. Γιατί. Θα τον ρωτήσω να έρθει. Να δούμε τι έγινε. Το μάζευε, τα μάζευε. Ναι, ναι, ναι. Είναι από αυτούς, ξέρεις. Ναι. Ήταν από αυτού που θα ακούσει, ήταν καλό παιδί, δεν έχει δώσει δικαίωμα στη γειτονιά. Ναι, ναι. Εσύ, Σταύρο, τι έκανε. Τι? Εσύ πώς ήσουν. Μία βλάση! Το πίναυλο. Εσύ, Σταύρο, πώς ήσουν. Πολύ ψυχρό. Ναι. Άλλη μια μέρα στη δουλειά. Έλεγα από όπου τι έβαλε. Να. Εντάξει, εγώ η αντίδρασή μου είναι. Είναι, πρόβατα. Τέτοιο. Ωραία. Δίπλα μου παγωμένοι δύο συνάδελφοι από το Αγρίνιο. Α, από Αγρίνιο, ναι. Ναι. Εκείνος που μου είπε, αδικηθήκατ. Α, ναι. Ναι, πρέπει να σου ήρθε όλο μέσα στο στόμα, έτσι. Πρέπει να πάθε... Το καημένο. Ναι, γιατί τον παρακολουθούσα εκεί. Δεν το έχασα εκείνο, ναι. Ναι. Κλασικός τύπος που πάει σε σπίτι και να δει 12 με τη γυναίκα του. Ναι. Παρακάτω, ναι. Ας φύγουμε από τον φίλο του Πανετολικού. Ή του Ολυμπιακού, τέλος πάντων. Μπορεί να είναι του Ολυμπιακού. Δεν είναι του Πανετολικού. Αυτός που έκανε την τελευταία ερώτηση στο Λουτσέσκου για τους διαιτητές. Τον είδα εγώ, αυτόν τον είδα. Το πώς σηκώθηκε, που πετάγεται του πουθενά και σηκώνει το χέρι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά καλά το απάντησε. Ποιος ήταν δίπλα μου, ο Γρηγόρης. Λέω, κοίταξε τώρα τι ερώτηση θα κάνει. Ναι. Τον έβρισε, τη φάτσα. Σας εύχομαι, τύπο Λουτσέσκου, σας εύχομαι να πάρετε και εσείς πρωτάθλημα και να το πάρουν οι επιτροπές. Μάλιστα. Έκανες και την ερώτηση στέργιο για το σκουφί. Γέλασε. Γέλασε, ναι. Πολύ μεγάλη στιγμή. Ακούστηκες εσύ στο live, Σταύρο, να ξέρεις ότι γελούσες. Σε έπιασε. Τι? Ακούστηκες στο live ότι γελούσες εκείνη τη στιγμή. Το δικό σου το γέλιο ακούγονται από πίσω, να ξέρεις. Στην ερώτηση για το σκουφί. Ναι, ναι. Το δικό σου ακούγεται. Εσύ σοβαρός ήσουν, εντάξει. Ναι. Το πήρε εκεί στους 40, σου λέει. Πρώμα η δουλειά. Παιδιά, το ύφος του ήταν. Ξεκάθαρο ότι το σκέφτηκε. Δηλαδή σκύβει να το πάρει και έχει εκείνο το σοβαρό το ύφος, το σκεπτικό. Το μου 8, δε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά λέει, εντάξει, έχει υγρασία και μεγαλώνω τώρα και με ενοχλεί λίγο. Αλλά εντάξει, ξέρουμε γιατί το πήρε. Σκουφί 0, χι ημίχρονο διπλό τελικό. Πώς το είχαν, πώς το γράψανε. Ναι. Ωραία αυτό. Πάμε λίγο στο του αγώνα.
Πώς τον είδατε εσείς, πώς ήταν και εκεί? Κοίτα, το πρώτο μήχρονο δεν έγινε τίποτα. Και ο Πανετολικός να είναι καλός στο αμυντικό κομμάτι. Δηλαδή, όσες φορές είδα να παίρνει την μπάλα ο Μπίση Βαρύ, ο Άκπομ, είχαν πάνω τους δύο ή και τρεις παίκτες. Απλά και όλοι δηλαδή, ερχόντουσαν και ο Τσιγκάρας και ο Πάολο, πλησιώναν του στόπερ και χωρίς να απειλήσουν πέρα από την κεφαλιά του Πάολο, κάναν καλή δουλειά στο πρώτο ημίχρονο. Απλά ήταν και όλες οι τελικές πάσεις του Πάουκ λάθος. Δηλαδή δεν μπορείς να θυμηθείς σωστή, νομίζω. Κοίτα, όταν ο Πίσες Βαρύ είναι κακός. Ναι. Φάνηκε πάλι αυτό. Κακός, ναι. Υπάρχει μια φάση στην αρχή που ο Βιερίνη τον βγάζει μόνο. Έχει επιλογή ξεκάθαρη Ακπόμ στα αριστερά του με διάδρομο να την περάσει και να βγάζει τα τέτοια. Και δεξιά το Λιμιό που είναι ψιλοκλεισμένο και λιγότερο αναποτελεσματικό μέσα στην περιοχή και κάνει τη λάθος απόφαση. Ναι. Εκεί τη δίνει στον Ακπόμ και τελειώνει. Δεν είναι γκολ. Ωραία. Ναι, δεν ήταν καλό στο πρώτο μέρος. Ναι. Μετά τα σφυρίγματα πολλά αντίο ζωή, αυτό που κρατάμε τέλος πάντων είναι η αντίδραση του ΠΑΟΚ μετά τον γκολ. Υπάρχει ένα 15 λεπτό με το που μπαίνει ο Σβιντές και πάλι. Ναι. Και είναι... Πολύ δουλειά αυτό το παιδί και δεν σου γεμίζει το μάτι αλλά κάνει τα πάντα ουσιαστικά. Κόλλα του κανένα σημαίνει παραπάνω. Αν είναι στο χέρι μου θα έχει πάρει αύξηση ήδη. Βγάλε δύο από τα δικά σου και δώστε. Ναι. Πολύ καλό Σβιντέσκι. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι η αύρα που φέρνει μέσα στο γήπεδο. Σωστό. Ωραία. Είναι ωραία. Πιέζει, κάνει δουλίτσα, αλλά με το που μπαίνει βασικά, αλλάζει και η εικόνα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή μπαίνει ο ΠΑΟΚ, άντε βούλ στον πατσά. Σαν να έχει πει ο Λουτσέσκο ότι με το που βάλω θα το ξανθώ με το πηγούνι. Ναι. Είναι το σύνθημα. Το σύνθημα έτσι, έδωσε και ένα χαρτάκι στο Βιερίνια. Και ξεκίνησε. Τι να γράφει το χαρτάκι αυτό, ρε φίλε. Αυτό που κόψει την πλάκα. Κόψει την πλάκα. Ναι, δοκίμασέ το. Μπορείς. Συζητούσαμε χθες στο Ριπρές να αναλύσουμε. Τι να αναλύσουμε. Ότι πυρώθηκε πάνω από 40 μέτρα και τέσσερα στο τελικό δίχτυ. Τι να αναλύσουμε. Το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο ο Βιερίνια. Αυτό που είχε κάνει ο Βιερίνια, αγάπη φέτος. Είναι απίστευτο. Τον γκολ με Ολυμπιακό. Ναι, με τον γκολ με Τρίπολη. Τον γκολ με Άρη. Τον γκολ με Πανιόνιο. Τον γκολ το προχθεσινό. Ωραία. Και δύο ασίστ. Με Ατρόμητο ναι. Πρώτη ασίστ. Με Παναθηναϊκό πρώτη ασίστ. Το κόρνερ δικό του είναι στο Μαουρίτσιο. Ωραία. Δηλαδή δεν σε έχει πάρει απλά από το χέρι. Είναι ο πιο εμφατικός ηγέτης στην ιστορία του σύγχρονου ποδοσφαίρου σε ομάδα που παίρνει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, δώσε δύο πρωταθλήματα. Ένα να το πάρει το αφεντικό. Ναι. Ωραία, το βάλε εκεί που μας ειρωνεύονταν. Στο ράφι. Στο ράφι, ναι. Για το ράφι με τις κούπες που μας ειρωνεύονταν τα συχάματα τα άλλα. Ωραία. Και δώσε και μία σπίτι το Βιερίνια. Ναι. Δεν είναι υποτιμητικό για την ομάδα. Ούτε είναι υπερβολή. Μα το λένε, όλοι το λένε. Και ο Μάτος το είπε. Και όλοι το λένε. Και ο Λουτσέσκου το λέει. Οι ίδιοι παίκτες, οι συμπαίκτες του το αναγνωρίζουν αυτό. Στην ερώτησή μου είπε, θα ήθελα να έχω γιο του. Ναι. Δεν είναι υποτιμητικό, δεν μειώνεις μια ομάδα. Δεν είναι ότι ο Βιερίνια είναι σε μια ομάδα που δεν κάνει τίποτα και αυτός τα κάνει όλα. Τη διαφορά και τα κάνει όλα. Είναι μια δουλεμένη ομάδα η οποία έχει τέτοιες πινελιές που δεν το έχουμε ξαναδεί. Δεν γίνεται να έχεις 5 γκολ από αυτά τα μέτρα. Ρε. Δεν γίνεται στο ποδόσφαιρο, δεν ξαναγίνει ποτέ. Ναι. Μην το γελάτε. Υπάρχουν παίκτες μεσοεπιθετικοί που 5 γκολ εκτός περιοχής, τέτοια γκολ, δεν έχουν βάλει στην καριέρα τους. Ρεστάβε τώρα με αυτόν τον γκολ έμπαινε στην Ευρώπη. Σε όλη την Ελλάδα χθες προχθές τον αποθέωναν. Θα μιλούσαν για το γκολ της χρονιάς παντού και όλα αυτά. Ναι, όχι όλοι πάλι, αλλά είναι κάτι σπουδαίο αυτό που έχει κάνει πάλι για μία ακόμη φορά. Α, εντάξει τώρα, τι περιμένεις. Περιμένεις την αναγνώριση από πού. Εσύ ξέρεις τι κάνει. Η φράση γυάλισε το μάτι ή του γύρισε το μάτι είναι κουμπώνει πάνω στον αρχηγό. Δεν κάνει λάθος 90 λεπτά. Δεν κάνει λάθος και η στιγμή εκεί που δέχεται την κίτρινη κάρτα είναι. Α, ναι, που είναι μπροστά του Τσαμούρης. Που έχει τρελαθεί να κάνει, δέχεται την κάρτα και δεν διαμαρτύρεται. Να πει τι μου δείχνει, συνεχίζει εκεί. Μα αφού είναι μπροστά του και θέλει να το κάνει γρήγορα και άλλο είναι μπροστά του. Δεν φεύγει. Σημειώνει την έκθεση δεόν. Ναι. Λες και έβαλε κίνδυνο στον Αβγουδονόσορα. Του λέει φύγει για να το κάνω γρήγορα και ο Τσαμούρης είναι εκεί, επιμένει και του δείχνει την κάρτα. Εντάξει. Ο οποίος αρχηγός του ΠΑΟΚ, δηλαδή ο πιο καθαρός παίκτης του πρωταθλήματος, έχει 6 κίτρινες κάρτες. Να το καταγράψουμε και αυτό. Οι οποίες κάρτες προήλθανε από συμπεριφορές διαιτητών. Δεν προήλθανε από μαρκαρίσματα ή οτιδήποτε άλλο. Έχει 6 κάρτες. Και ως αρχηγός, έτσι. Ο Λιβάγια που κλωτσάει και τα μπουλμπούι, πόσες κάρτες έχει. Η Άκρη δεν έχει κόκκινη στο πρωτάθλημα, εντάξει. Να το καταγράψουμε αυτό. Και ο Ολυμπιακός έχει μία του Ποντένσε που μετά πήγε το Λευκό Πόλο και. Ναι.
Και έγινε ό,τι έγινε. Και έγινε ό,τι έγινε. Και μετά είναι και το γκολ του Μάτος, που θύμισε τον παλιό Μάτος, τους πήρε όλους παραβάζωμα και έβαλε τον γκολ με την κεφαλιά μετά το κόρνερ του Μπίσεσβαρ. Η αφιέρωση του Μαουρίσιο. Τρέχει ο Βιερίνια, παίρνει τη φανέλα από τον πάγκο, πηγαίνουν όλοι στον κόσμο και σηκώνουν τη φανέλα του. Μετά είναι η μεγάλη φάση με τον Βαρέλα, από κοντά που δεν μπορούσε να κάνει το 1-3. Απείλησε ο Πανετολικός, όχι, δεν απείλησε. Είχε ένα σουτ, είχε ένα σουτ, το έβγαλε ο Πασχαλάκης. Όχι, μόνο τη σέντρα ήταν και απλά τη. Εντάξει, πήγε όμως προς τα μέσα, πήγαινε η πορεία της. Δεν γίνεται το φάση αυτό, αγάπη, αυτό εννοώ. Φάση διοργανωμένη δεν έβγαλε ο Πανετολικός, όχι. Είναι ένα λάθος του Μάτους, του μια κεφαλιά που διώχνει λάθος και δεν μπορεί να βαρέσει ο Μάτους. Ο Γιώργος Αβίδης έβγαλε ένα αποστάρισμα τώρα. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Με παίζετε πισόπλατα, σας παίζω στα ίσια και πάλι χάνετε. Όλη η χρονιά είναι αυτό που γράφει. Όλη η χρονιά. Όλη η χρονιά είναι αυτό. Η κατάσταση γενικά είναι πλέον στα... Πώς το λένε, πλέον έχουμε διακοπή. Ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ήταν πολύ σημαντικό να φτάσουμε εδώ χωρίς να έχουμε απώλειες. Πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Η ουσία είναι ότι θα πάρουν ανάσες όλα τα παιδιά. Κυρίως ο Μπίσεσβαρ με την τεράστια φωτογραφία με το Πανετολικό Παριζάκι. Παριζάκια είναι τρία. Τρία. Πανετολικάκι, ένα παν. Κάτι αγώ με Πανετολικό, τα Παριζάκια. Μεγάλος Μπίσεσβαρ. Πήγε, στήθηκε εκεί, ναι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία φωτογραφία. Και η ουσία είναι ότι πλέον δεν μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα. Πάει στην Ξάνθη, η οποία έσφιξε βέβαια με την ήττα χθες. Ναι. Το βαθμολογία τελείω. Ξάνθη στη 10η θέση με 29. Τη στιγμή που ο ΠΑΣ που είναι στην θέση των play out 23, δηλαδή στο συν 6 Ξάνθη. Συν 6, ας δούμε λίγο το πρόγραμμα. Επόμενη αγωνιστική είναι Ξάνθη ΠΑΟΚ. ΠΑΣ Γιάννη να πάει νομίζω στη Λιβαδιά. Ναι, σωστά. Ναι. Και η επόμενη είναι η Ξάνθη υποδέχεται την ΑΕΚ. Ναι. Και ο ΠΑΣ Γιάννη να παίζει στον Όφι. Στην Κρήτη. Μετά η Ξάνθη έχει τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΣ έχει την Τρίπολη στους Ζωσιμάδες. Η Ξάνθη έχει ένα εύκολο μάτς με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Πρώτη τελευταία αγωνιστική. Ναι, ο ΠΑΣ πάει στον Πανιόνιο. Ναι. Και η τελευταία αγωνιστική είναι η Ξάνθη μέσα στον Άρη και ο ΠΑΣ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Αυτό το διπλό. Ο διάφορος Άρης θα δοκιμάσει την ΚΑΠΑ 20. Παίκτες σε άλλες θέσεις. Το Βαλεωριάνο με τον άλλαξε θέση, η Εθνική πήγε. Δεν τα λέτε αυτά. Α, ναι, δεν τα λέτε, τα γράφετε. Ο Αγγελάς κάλεσε περισσότερους παίκτες του Άρη παρά του ΠΑΟΚ. Δίνει κίνητρο, λέει, σε παίκτες με την κλίση Βαλεωριάνου. Εντάξει, ΠΑΟΞΑΚΙ, ο Βαλεωριάνος, να πάει στην Εθνική. Εμείς τα αγαπάμε τα παιδιά μας όπου και να παίζουν. Άσε, οι δικοί μας παίκτες ξεκούραση θέλουν. Μην τα λες εμένα, εγώ πάω μουσικά είμαι κατά της Εθνικής Ελλάδας. Τώρα τρέχει ο Βαρέλα πάλι να παίζει με το Λεσότο τώρα. Λεσότο, Σταύρο. Λεσότο είναι όνομα ή χώρα. Χώρα είναι, Σταύρο. Χώρα είναι. Πράσινο ακροτήρι Λεσότο. Είναι το δεύτερο. Όχι, αυτό το παιχνίδι έχουνε. Λεσότο. Ναι. Γαλλική απικία να υποθέσω. Ξέρω. Λεσότο. Λεσότο παλιά ανεξιτοποιήθηκαν, το κάνανε Λεσότο. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Λεσότο πάντως λέγεται. Θέλω αύριο λοιπόν να θα πεις, να πεις το πρώτο πράγμα που θα είναι, τι είναι το Λεσότο. Ωραία, Σταύρο, να ορίστε, θα μπει εδώ πέρα. Να είναι πως έννοια αυτός που είναι. Δηλαδή, άμα ο άνθρωπος είναι για χαβάλε. Κατευθείαν μπαίνει. Λεσότο. Επίσης, Λεσόθο. Ωραία. Ναι. Αφρικανική χώρα, πληθυσμός 2.300.000. Ναι. Τρεις φορές η Κύπρος. Συνορεύει με την Νοτιοαφρικανική Δημοκρατία. Που με ποιο συνορεύει για να έχουμε μια. Ποδοσφαιρομάνα, ναι. Νότια Αφρική, Σταύρο, κάτω. Νότια. Ναι. Πρωτεύουσα το Μαζέρου. Το Μαζέρου. Ξεκουστό. Έως το 66 υπήρξε βρετανικό προτεκτοράτο με την ονομασία Μπασουτολάνδη. Και Μπασουτολάνδη. Μπασουλάνδη. Εξαιτίας της γραφικότητας των τοπίων του δόθηκε στη χώρα το προσωνύμιο Ελβετία της Νότιας Αφρικής. Καλά. Το μικρό Παρίσι στην Ελλάδα. Αυτό να μοιάζονται και αυτοί που μείνουν. Αποτελεί ένα τα φτωχότερα κράτη στον κόσμο. Καπάκι. Αλλά με σπουδαία εθνική ομάδα. Αυτό είναι δικό μου τελευταίο.
ένα μικρό κρατήδιο. Και αυτό εδώ είναι. Εδώ κάτω, Σταύρο. Αυτή η κουτσουλιά. Ναι. Το κάνει και μεγέθυνση. Φαντάζομαι τώρα από την Ελλάδα εδώ ο Γκουστάβο Βαρέλα να πάει μέχρι κάτω τη γη του Πυρός είναι εκεί κάτω. Πληροφοριακά. Καλύτερα λοιπόν. Για δεν ξέρω χωρίς μεγέθυνση. Χωρίς... Δεν το κάνει τέτοιο, έτσι είναι. Α, έτσι είναι. Ρε Σταύρο. Είναι η άποψη. Άντε, το κάνω και έτσι. Να το ρε, είναι μια κουτσουλιά. Ούτε θάλασσα δεν έχει. Πώς το κατάφερα αυτό. Είπαμε, είναι ένα περίκλειστο. Που σημαίνει περίκλειστο, δεν έχει κάτι θάλασσα. Δηλαδή η καρδίτσα της Αφρικής, αυτό είναι. Μάλλον, ναι. Αλλά είναι η Ελβετία της Νότιας Αφρικής. Αλλά είναι φτωχότερη. Αλλά είναι φτωχότερη. Τέλος πάντων, με αυτού θα παίξει ο Φερνάντο Βαρέλα. Ο Φερνάντο, ο γνωστός Φερνάντο Βαρέλα. Ο στόπερ του ΠΑΟΚ. Όχι ο Γκουστάβο που μάθαμε. Το παιδάκι, το μικρό του παιδάκι, ναι. Με το Λωσά το παίζει. Δεν θα πάει όμως. Γιατί δεν θα πάει. Δεν έχει καμία ενόχληση. Αυτή τη φορά δεν πρόβε να έχει καμία ενόχληση. Εγώ τον είδα λίγο κούτσενε βγαίνοντας. Ναι, ναι. Και στη μέση λίγο τον τραβάει. Ναι. Και μια ζάλη το έμεινε από ένα χτύπημα νομίζω. Πολύ καλά τα λες. Ναι. Ο Βαρέλα... Που παίζουνε πράσινο κροτήρι, Λεσότο ή Λεσότο πράσινο κροτήρι. Εδώ είναι το πρόβλημα τώρα. Ότι νομίζω... το έψαξε το έχω βάλει. Σιγά, το έχω βάλει. Όχι, πάτα. Περίμενε. Ότι το έψαξε η αγάπη. Ναι, ρε, αυτό είχα γράψει για τον Βαρέλα. Το θυμάμαι. Απλά δεν θυμάμαι αν παίζουν εντός ή εκτός. Και στο προηγούμενο μάτσο που είχαν παίξει το Σεπτέμβριο ήταν το μάτσο που ήταν αρχηγός ο Βαρέλα. Πρώτη φορά. Ήταν ιδιαίτερο παιχνίδι. Ήταν τέσσερα πάνω, δεν μου φάνηκε. Πότε πρόλαβες, ρε, αυτό εγώ δεν το είδα. Ναι, γιατί εγώ γι' αυτό είμαι αφεντικό. Γιατί προσέχισανε τέσσερα πάνω, ναι. Κάπο Βεντέλα. Γνωστό κι αυτό. Λοιπόν, πράσινο κροτήρι. Πράσινο κροτήρι, Λεσότο. Κυριακή στις 5. Εντός παίζουμε. Ναι, εντός παίζουμε. Το επόμενο μας παιχνίδι είναι με την Μαυρετανία. Εκτός. 27 του Ιουλίου. Κάτσε, Ιούλιο. Ιουλίου. Μαυρετανία είναι κοντά στην... Πόσο Ιουλίου? 27. Τι 27, έτσι απ' δεν θα παίζω. Ξέχνα το. Δεν πάμε. Άμα δεν είναι δικό σου ο Βαρέλα, να πάει. Πρέπει να πάει. Ναι. Λεσότο. Δεν έχει ελπίδες. Το πράσινο κροτήρι, καμία. Θέλω να δοκιμάσει τα νέα παιδιά. Ναι. Εκτός αν έχει ξεκινήσει νέα διοργάνωση και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Όχι, είναι τελευταία θέση. Το πράσινο κροτήρι με 4 βαθμούς. Το Λεσότο στη δεύτερη με 5. Η Ουγκάντα Σταύρο πρώτη θέση με 13 βαθμούς. Καθάρισε την πρόκριση. Την κράζατε την Ουγκάντα, ορίστε. Η μεγάλη Ουγκάντα. Λοιπόν. Εννοείται το γκολ παίζει παντού. Το γκολ του Βιερίνη, ναι. Στο ESPN. Πού αλλού? Στην Πορτογαλία σε όλα. Ναι. Εντάξει, λογικό κιόλας. Αποθέωση για Βιερίνη από τις Πορτογάλες. Υπάρχει αφιέρωμα στη Μάρκα. Στην τεράστια ομάδα που έχει χτίσει ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Που είναι μία από τις τέσσερις που παραμένει αίτητη. Ναι. Γιατί έχασε και ο Γιουβέντους, οπότε έφυγε από το κάδρο ο Γιουβέντους. Να δούμε πόσες θα απομείνουν στο τέλος. Ναι. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να είναι μέσα σε αυτές. Είναι Ερυθρός ακόμα... Αστέρας, Μακάμπι, ΠΑΟΚ και μία από τη Σλοβακία νομίζω. Σλόβαν Λίμπερετς. Λίμπερετς, ναι. Τέσσερις είναι αυτές οι τέσσερις ομάδες. Εντάξει, ωραία είναι αυτά. Πέρα από την ουσία ότι ο ΠΑΟΚ είναι ωραία, έχουν τη σημασία τους. Δεν θα είναι άσχημο δηλαδή να μείνει ο ΠΑΟΚ η μοναδική ομάδα που δεν θα έχει ήττα. Και δεν είναι άσχημο με το λόγο που γράφεται σε όλη την Ευρώπη, με στη Μάρκα. Δεν είναι λίγο να ασχολείται η Μάρκα με όλο αυτό και να κάνει αφιερώματα γενικά στα κατορθώματα του ΠΑΟΚ. Καλό είναι σίγουρα και το θέμα είναι αν θα συνεχιστεί ή όχι. Ναι. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Για να γυρίσουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα μιλήσουμε και για τον μπάσκετ που δεν τα κατάφερε το Σάββατο. Με τον Ήφαιστο Λίμνου. Ναι. Λοιπόν, στη δεύτερη ώρα μαζί μας είναι τα Nike Shoes, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να αγοράσετε. Και καινούριο κατάστημα. Δεκάδες επώνυμα brand, είτε ανδρικά, είτε γυναικεία, είτε παιδικά, είτε αξεσουάρ. Ένα μεγάλο κατάστημα πλατεία Αγία Σοφία. Δεύτερο μεγάλο κατάστημα στο Μεντεράνια Κόσμο. Φτιάχνει και ένα τρίτο αγάπη. Τσιμισκή μέρα στο τέλος, στην καρδιά της πόλης. Πολύ μεγάλο κατάστημα και νομίζω θα είναι και το πιο εντυπωσιακό από όλα. 10 μαγαζιά στοκ σε όλη τη Θεσσαλονίκη, ανατολικά, δυτικά στο κέντρο, με προσφορές που φτάνουν το 70%. Και φυσικά nak.gr από την άνεση του σπιτιού σας. Διαλέγετε ποιο ή ποια ζευγάρια θέλετε να αγοράσετε. Τα παραγγέλνετε δωρεάν αποστολή και δωρεάν αλλαγή σε όλη την Ελλάδα, εάν χρειαστεί. Οπότε μη σας φοβίζει να ψωνίσετε και από το διαδικτυακό κατάστημα της ΝΑΚ. Μαζί μας και τη δεύτερη ώρα το Ρίτζεσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Σας έλεγα και νωρίτερα την Παρασκευή ξεκινάει η υπερπαραγωγή ουσιαστικά με θέμα τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης. Η κυρία επιθεώρηση είναι ο τίτλος, με πάρα πολύ
πάρα πολλούς αξιόλογους, ηθοποιούς, τραγουδιστές, χορευτές, όλα αυτά στο θέατρο Βεργίνα, την κορυφαία σκηνή της πόλης. Για τα εισιτήριά σας από τα ταμεία του καζίνο, ticketservice.gr, καταστήματα public και από το ηλεκτρονικό κατάστημα των καταστημάτων public. Φυσικά μαζί μας και η Στίχημαν. Θα σας πούμε μετά με την αγάπη τι επιλογές είναι στα κοντά και τι μεγάλους αγώνες έχουμε να περιμένουμε. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πάμε λίγο γρήγορα για να τα προλάβουμε στο τελευταίο 20 λεπτό. Υπάρχει μια ανακοίνωση λυτή από τον ΨΑΠ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Είναι πλέον περιττό να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τις απαράδεκτες ενέργειες των ολίγων που καπηλεύονται τις καλόπιστες προσπάθειες των πολλών. Ίσως κάποιοι πιστεύουν πως η βία είναι ανίκητη, ο ΨΑΠ ήταν, είναι και θα είναι αντίθετο στη θέση αυτή. Νομίζουμε ότι πλέον είναι η κατάλληλη στιγμή να συνεργαστούμε όλοι μας σοβαρά και ουσιαστικά. Μια από τα ίδια για ακόμα μια φορά, με κάθε σεβασμό στον ΨΑΠ. Λοιπόν, είχαμε το Σαββατοκύριακο την τεράστια νίκη της γυναικείας ομάδας. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να αναφερθούμε, θα το κάνουμε και στο επόμενο διάστημα. Το υποσχόμαστε γιατί πραγματικά η προσπάθεια και του προπονητή και κυρίως των κοριτσιών της ομάδας είναι φέτος τεράστια. Άλλη μία νίκη επί του Άρη, 2-2, τον σημαντικότερο ανταγωνιστή για το πρωτάθλημα. Νίκη τίτλου νομίζω. Ο ΠΑΟΚ πλέον είναι στο συνέξι, δεν έχει αφήσει ούτε έναν βαθμό στο πρωτάθλημα και νομίζω ότι και αυτός ο τίτλος δεν χάνεται. Αν κάνω λάθος, ας μας διορθώσει η καλεσμένη μας ή αρχηγός της ομάδας, ο Μαΐ Βαρδαλή. Θωμαΐ, καλησπέρα. 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 Πώς είσαι, Θωμαΐ? Λίγο κουρασμένη από χθες, θα έλεγα. Αλλά ταυτόχρονα θα έλεγα ότι μου έχει φύγει όλο το άγχος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε άγχος, γιατί ξέραμε πόσο σημαντικό παιχνίδι είναι και ότι ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι μας φέρνει όλο και πιο κοντά στον τίτλο και ευτυχώς πήγαν όλα έτσι όπως θέλαμε. Νομίζω, Θωμαή, ότι πιστεύαμε. Δεν χάνεται το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Εντάξει, σίγουρα αν δεν εξασφαλιστεί και μαθηματικά ο τίτλος. Μαθηματικά, ναι. Ναι, εντάξει. Αλλά ουσιαστικά τώρα με το πρόσωπο που δείχνετε και την αποτελεσματικότητα που έχετε φέτος από το ξεκίνημα της χρονιάς, δεν νομίζω να χάνεται αυτό το πρωτάθλημα. Σίγουρα και εμείς έτσι πιστεύουμε, αλλά ο στόχος μας είναι να το πάρουμε αίτητες. Οπότε ο επόμενος στόχος μας είναι αυτός αυτή τη στιγμή. Θωμαή, νομίζω άλλοι 6 αγώνες δεν είναι? Ναι, ναι. Άλλοι 6. Τώρα παίζουμε την Κυριακή με τη Λάρισα, mm-hmm. που είναι αναβληθέν παιχνίδι από τον πρώτο γύρο. Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε άλλα 5 μετά. Σχετικά εύκολα θα έλεγα, αλλά εντάξει, σίγουρα θα παραμείνουμε προσγειωμένες να πετύχουμε το στόχο χωρίς να ιτηθούμε κιόλας, χωρίς να φέρουμε να χάσουμε κάποιο βαθμό έστω ισοπαλία. Θωμαή, είναι μια ικανοποίηση παραπάνω για εσάς που είστε χρόνια στην ομάδα ότι το καλοκαίρι διαβάσατε και ακούσατε πολλά? Ορισμένα δικαιολογημένα υπήρχε ανησυχία ότι αποχώρησαν κάποιες παίκτρες που δώσαν πάρα πολλά στην ομάδα, είναι η αλήθεια. Υπήρχε ανησυχία για την απώλεια των σκύτρων στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κάποιοι ξέφυγαν, οκ, okay, συμβαίνουν και αυτά. Αλλά γενικότερα είναι για εσάς μια έξτρα ικανοποίηση όλο αυτό που γίνεται φέτος? Ότι η ομάδα άλλαξε σελίδα, αλλά συνεχίζει ο ΠΑΟΚ και είναι κυρίαρχος στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ναι, πιστεύω για όλους μας. Και για μένα προσωπικά, αλλά πιστεύω όλα τα κορίτσια. Και κυρίως οι παλιότερες που είμαστε χρόνια στην ομάδα. Νιώθουμε μεγαλύτερη ικανοποίηση γιατί ακούστηκαν πολλά για την ομάδα. Πολλά, είναι η αλήθεια, ναι. Πολλά και αυτό αφορά και εμάς τις παίκτες. Δεν έχει σημασία είτε είναι η διοίκηση είτε είναι ο Ερεστέντ για παράδειγμα. Mm-hmm. Αφορά όλη την ομάδα. Δεν νομίζω ότι μας επηρέασε. Σίγουρα ίσως μας δημιούργησε λίγο παραπάνω άγχος ουσιαστικά να αποδείξουμε ότι η ομάδα, ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα. Είτε κάποιες παίκτες φύγουν, είτε μείνουν. Η ομάδα, ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα και ο στόχος μας είναι όποιες παίκτες και αν παίζουν, να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, να κάνουμε καλή πορεία στην Ευρώπη. Αυτός δεν αλλάζει ο στόχος μας. Και κυρίως να αποδείξουμε σε κάποιους που δεν ξέρανε πραγματικά τι μπορεί να κάνει η ομάδα. Σωστό είναι αυτό. Ναι, ναι. Γιατί εντάξει, δεν ξέρουν όλοι τι έχει γίνει, δεν ξέρουν τις παίκτες που ήρθαν πόσο ταλέντο έχουν, βλέπανε μόνο
πια, για παράδειγμα, έφυγε και τα λοιπά. Ναι. Και για μένα είναι μεγάλη ικανοποίηση και έφυγε ένα μεγάλο βάρος, γιατί ουσιαστικά έπρεπε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Ναι, εν τω μεταξύ, μιλάμε για μια ομάδα που είστε μόνιμες πρωταθλήτριες, έτσι. Τι να αποδείξετε και σε ποιον. Το έχετε κερδίσει όλο αυτό. Σίγουρα, αλλά πιστεύω, δεν νομίζω ότι είχαμε να αποδείξουμε σε κάποιον ακριβώς, κάτι, γνώμη μου. Στους εαυτούς σας τους περισσότερο. Εντάξει. Ναι. Κοίταξε, εντάξει, το Μαΐ, η αποχώρηση της Δήμητρας, της Παντελιάδου ή της Γέλενας, μιλάμε τώρα για παίκτριες που ήταν αναπόσπαστα κομμάτια της πορείας που κάνει τελευταία χρόνια. Αλλά όντως αυτό που είπες, ότι αποδείξατε ότι η ομάδα είναι πάνω απ' όλα και με ομαδική δουλειά και σίγουρα πολύ ταλέντο, γιατί όλες έχετε ταλέντο, δεν είναι απλά η ομαδική δουλειά. Καταφέρατε και κρατήσατε τον ΠΑΟΚ όχι μόνο στην κορυφή, και χωρίς να έχετε αφήσει βαθμό. Δηλαδή είναι και αυτό εντυπωσιακό νομίζω. Και με δύο καθαρές νίκες εις βάρος του ενισχυμένου φέτος Άρη. Γιατί και αυτό είναι η αλήθεια, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα. Και πιστεύω και στα δύο παιχνίδια. Δηλαδή και χθες πιστεύω δεν είχαμε την απόδοση την οποία εμείς θέλαμε. Αλλά ουσιαστικά χωρίς να παίξουμε σε μεγάλο διάστημα καλό ποδόσφαιρο όπως κάνουμε στα υπόλοιπα μάτς. Σίγουρα, εντάξει, είναι τα ντέρμπι πάντα είναι ιδιαίτερα μάτς. Και λόγω του κόσμου και λόγω του άγχους, ίσως κάποιες φορές να μην μας επηρεάζει και ο τρόπος παιχνιδιού της αντίπαλης ομάδας και να μην δεν μπορούσαμε να δείξουμε το ποδόσφαιρο που δείξαμε στις άλλες αγωνιστικές. Αλλά παρόλα αυτά σκοράραμε 3 γκολ. Και δεν ήμασταν, ναι, ας πούμε, στην τέλεια μέρα, για παράδειγμα. Έχεις πετύχει εντυπωσιακά γκολ. Εντάξει, αυτά που έχουμε δει όντως είναι πανέμορφα γκολ, ορισμένα με αυτά που έχεις πετύχει. Αδικούνται γιατί δεν έχετε την προβολή που έχει, που θα έπρεπε να έχει το γυναικείο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Ο αρχηγός της ανδρικής ομάδας πέτυχε ένα απίστευτο γκολ το Σάββατο. Φαντάζομαι το είδες, αν έχεις κάποιο σχόλιο, ναι, και για τον γκολ, ναι, του Βιερίνια και γενικότερα, ναι, την πορεία της ανδρικής ομάδας. Και αυτή αίτητο όπως και εσείς. Για τον γκολ, τι να πω για αυτόν τον παίχτη. Είναι πραγματικός ηγέτης και έχει αποδείξει σε κάποια από τα τελευταία μάτς ότι όταν η ομάδα δεν μπορεί να αποδώσει αυτό που... όχι να πετύχει γκολ, γιατί απόδοση υπήρχε, απλά είναι δύσκολο κάποιες φορές με αυτές τις ομάδες, αν κλείνονται πίσω, να πετύχεις κάποιο γκολ, και όσο περνάει η ώρα έχει το άγχος. Και έχει αποδείξει ότι στις δύσκολες στιγμές πήρε αυτό στην ομάδα πάνω του. Ναι. Για μένα είναι πραγματικός ηγέτης, πονάει την ομάδα και κάνει τα πάντα για να πετύχει το στόχο της. Για την αντρική ομάδα πιστεύω ότι είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, το έχει αποδείξει. Παίζει κόντρα σε κακές διαιτησίες. Αλήθεια, ναι. Και τις διαιτητές πολλές φορές, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει πολλά, ότι η ομάδα αυτή έχει πάθος, θέληση. Και έχει δουλέψει σίγουρα... πολύ. Γιατί για να το κάνεις αυτό... το να μείνει συγκεντρωμένος δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Προϋποθέτει, φαντάζομαι, ναι, απίστευτη δουλειά. Και σχέση με τις άλλες χρονιές, θα έλεγα ότι και οι ίδιοι παίχτες βλέπω απ' έξω ότι έχουν ξεπεράσει αυτό να στέκονται τόσο πολύ στη διαδικασία. Γιατί πολλές φορές το έχουν καταλάβει ότι πολλές φορές δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Ναι. Και από το να διαμαρτύρονται... θέλω να πω, δεν στέκονται, ναι. Δεν καταναλώνουν ενέργειες και διαμαρτυρίες, καταναλώνουν, ναι, ενέργεια, ναι, γαλού. Ξεπερνάνε, ναι, ενώ άλλες χρονιές στέκονταν και οι ίδιοι οι παίκτες, δηλαδή τους επηρέαζε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αυτό. Και είναι δύσκολο, είναι αλήθεια, όταν έχεις κακές διαιτησίες, να παραμείνεις συγκεντρωμένος, χωρίς νεύρα, για να πετύχεις τους στόχους. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαή, που ήσουν στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε, να μην έχει τραυματισμούς, να είστε όλες γερές και να πανηγυρίσετε το πρωτάθλημα χωρίς ούτε μία ισοπαλή όπως το θέλετε. Και να σας ξαναδούμε για άλλη μια χρονιά στην Τούμπα στα τελευταία παιχνίδια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Θωμαή Βαρδαλή, την αρχηγό της γυναικείας ομάδας. Πάμε κατευθείαν στον Νίκο. Πάμε λίγο να δούμε και τι γίνεται. Αφήσαμε τελευταίο Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Last but not least, το λέμε στο χώρι. Μπράβο, Νίκο, έτσι. Χρόνια τώρα. Έτσι. Χρόνια τώρα. Επειδή υπάρχει ένα επίπεδο. Ναι, ναι, έτσι το λέμε. Και είσαι και μπασκετικός. Πριν ξεκινήσουμε για τον μπάσκετ, θέλω να
να εκφράσω ότι υιοθετώ όλα όσα είπε ο συνάδελφος πριν για την ΕΡΤ. Δηλαδή, επειδή με έχετε μπλέξει, όπως καταλαβαίνετε, κάτι Κυριακές βράδια. Ωραία. Εμένα η πρώτη με επαφή δεν ήταν τώρα, χθες. Ήταν. Ποιο μάτς ήταν στην ΕΡΤ τελευταία φορά. Εσύ, Ρενικό, δεν έχεις χάσει η εκπομπή. Όχι, όχι. Τα περισσότερα του ΠΑΟΚ είναι στην ΟΒΑ. Και έτυχε τώρα να. Πότε εδώ, πιο πρόσφατο μωρέ που το έδειχνε η ΕΡΤ. Και με είχε και καπάκι εκπομπή. Με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό. Εγώ πρώτη φορά εκεί είδα στην Κυριακή. Που εκεί. Δηλαδή, επειδή δεν είχα δει καθόλου φέτος, λέω δεν μπορεί να βλέπω αυτό το πράγμα τώρα, αυτή τη στιγμή. Είναι δουλειά να το βλέπω. Ναι, ναι. Έτσι. Χθες ήταν πάνω στο Ζάμπι και από μαζοχισμό και πάνω στο Ζάμπι και εκείνη την ώρα πέτυχα την ώρα που μιλούσε για το Πανατολικό ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Και εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι φοβερό. Είναι ωραία φοβερό. Πράγματα, εκπομπή. Βρισκόμαστε το 2019, πιστεύω ότι θα γινόταν το 1980. Πιο πίσω πάνε. Ναι, τέλος πάντων. Το προσπερνάμε. Παρένθεση την κλείνουμε. Ναι. Πριν πάμε στα του ΠΑΟΚ, είχαμε ωραία και στο μπάσκετ, εντάξει, το Σαββατοκύριακο. Ναι, βέβαια. Επικές στιγμές. Βέβαια. Να κλαις, να γελάς. Να γελάς και να κλαις μαζί. Ξεκίνησαν από την Παρασκευή. Το βράδυ. Βέβαια. Ναι, ναι. Ναι. Θρυλική Μάγκες Αγγελόπουλη, Νίκο. Παιδιά. Έχεις να σχολιάσεις, Νίκο, κάτι πάνω στην δήλωση του Υφυπουργού ότι δεν είναι λύση να υποβιβαστεί ο Ολυμπιακός ή να πάει στην Αδριατική Λίγα. Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο. Okay, εγώ να συμφωνώ ότι δεν είναι λύση. Πολύ ωραία. Δεν είναι λύση, ρε παιδιά, συμφωνώ. Ωραία. Ποια είναι η λύση? Εγώ την έχω πει, Νίκο, τη λύση. Ένα πρωτάθλημα μεταξύ των δύο είναι η λύση. Να παίζουν 25 φορές μαζί. 70 μάτς κανονική περίοδο, 35 και 35 και άλλα στις 20 νίκες στα play-off. Δηλαδή είναι 100 μάτς. Ναι. Αυτή είναι η λύση. Ναι. Χωρίς αστυνομία, χωρίς διαιτητές, ένα μπάχαλο και μισό. Να μιλάμε σοβαρά. Αυτή είναι η λύση. Ο υφυπουργός, ο οποίος. Λέει ότι δεν είναι λύση, ξέρω εγώ, να πάει ο Ολυμπιακός στην Αδριατική Λίγα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο είναι το βεβαστή. Την ίδια ώρα που λέει αυτό, για το ποδόσφαιρο λέει υπάρχουν νόμοι. Ναι. Σωστό. Βάθει, δεν υπάρχουν νόμοι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, τώρα μπορεί να ακούγουμε σαν να το λέει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, αλλά είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, στην ίδια συνέντευξη που προσπαθείς και μας λες ότι υπάρχουν νόμοι στο ποδόσφαιρο να εφαρμοστούν για όσα γίνανε στο ΑΚΑ. Είναι άλλοι νόμοι, ρε Νίκο, άλλοι νόμοι είναι, ρε εσύ. Έρχεσαι μετά και το βάθος και μου λες, να μην πέσει στην Α2 ή να μην πάει στην Δυτική. Εκεί δεν έχει μπάσκετ, δηλαδή τι είναι, πάτε χίλια λέστε, όποιος θέλει κάτι θέλει. Εκεί είναι άλλο. Ναι. Κάτι διαφορετικό. Και επίσης, αν δεν ήταν ο Ολυμπιακός σε αυτή την κατάσταση και την έκανε ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, ο Άρης, ο Προμηθέας, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα υπήρχαν νόμοι εκεί ή όχι, θα ήταν άδικο να πέσει στην Α2 ή να μην πάει στην Τρίτη Λίγκα. Δηλαδή, εντάξει, Νίκο, σε, κάποια πράγματα, ναι. Σε κάποια πράγματα έχει δίκιο ο άνθρωπος, έτσι. Έχει σε κάποια πράγματα δίκιο. Όπως επίσης η βάση της σκέψης του την Παρασκευή να κάνει μια συνάντηση με όλους τους φορείς, χωρίς την ΕΟΚ και τον πρόεδρό της, ο οποίος δεν σήκωνε τηλέφωνο, η βάση ήταν σωστή. Αλλά το θέμα είναι τι έγινε. Εντάξει, μπορεί να κοιμόταν ο πρόεδρος, ήταν και λίγο αργά η σύσκεψη. Μπα όχι, αυτό δεν κοιμάται. Δεν σήκωνε τηλέφωνο. Δεν κοιμάται, α. Ναι, βασικά δεν πάει και πουθενά, Νίκο, ένα από ό,τι κατάλαβα. Ένα Viber, ένα WhatsApp, ένα μήνυμα να το στείλουν. Πάει. Πώς δεν πάει, όταν ξέρει ότι από παντού θα είναι καλυμμένος και δεν πει κανένας τίποτα, πάει. Καταρχάς, εκεί στην κλήρωση για το παγκόσμιο που ήταν όλοι οι πρόεδροι ή δεν ήταν πάλι. Τι να πάει να κάνει τώρα, εντάξει. Ναι, να είναι όλοι οι υπόλοιποι, όλοι οι υπόλοιποι. Με τον Καρπαχώστα, με τον Κυριλέγκο και μόνος αυτούς τώρα τους. Εντάξει τώρα, αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρόνο. Περιστασιακά. Έχουν χρόνο, έχουν χρόνο, έχουν ελεύθερο χρόνο. Νίκο, θα έχουμε στα κοντά, πριν πάμε στα του ΠΑΟΚ, την απόφαση για τη μορία του Ολυμπιακού ή θα τραβήξει, τι ακριβώς γίνεται? Καλή ερώτηση. Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το κοίταξε. Σε πρώτη φάση θα πρέπει, αν θυμάμαι καλά, ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ βγάζει αποφάσεις Πέμπτη Παρασκευή, νομίζω Παρασκευή. Ναι. Δηλαδή θυμάμαι ότι σε οτιδήποτε έτσι ανάλογες καταστάσεις ή τέλος πάντων καταστάσεις τιμωρίας του ΠΑΟΚ, κάτω την Παρασκευή είναι αποφάσεις. Οπότε είναι πρώτη φάση. Πρέπει να βγει μια απόφαση από τον ΕΣΑΚΕ και να δούμε τι ισχύει. Δηλαδή, πάει μείον 1, πάει μείον 6, πάει υποβασμό, τι γίνεται. Έλα, και μετά να πάει στο ΕΣΑΚΕ. Μην τα λες τώρα αυτά. Για υποβασμό, μην τα λες. Εντάξει. Δεν είναι λύση. Ναι, είναι αυτό. Άδικο. Δεν είναι λύση. Ναι, είναι λύση. Σωστά. Δεν είναι λύση. Όχι. Δεν τα κατάφερε η ομάδα το Σάββατο. Ναι, για να πάμε στα πιο σοβαρά. Νομίζω ήταν ένα πολύ τρανταχτό παράδειγμα ότι η ομάδα άδειασε μετά το ματς με την ΑΕΚ. Και άδειασε και ψυχολογικά, δηλαδή το παραδέχθηκε ο Χρυσκόπουλος στη δηλώση του, εγώ θα πω και σωματικά. Δηλαδή, ας πούμε, η τελευταία φάση που δέχεται καλάθι ο ΠΑΟΚ, ο Μαργαρίτης που έχει ανάσες, την μπάλα την έχει κρέψει.
ο Μαργαρίτης που πηγαίνει non-stop με εθνική ομάδα και πάω από την αρχή της σεζόν, που είναι 36 χρονών και προφανώς και έχει ανάγκη από ανάσες, δεν μπορείς να κλέψεις και δέχτηκε καλά. Η αλήθεια είναι σε αυτό το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ πήγε να το κλέψει αυτό το μάτς. Ήταν διαρκώς πίσω το σκορ από την αρχή του αγώνα, είτε με λίγο πιο μεγάλες διαφορές, είτε κοντά στο σκορ, είτε ισοφαρίζοντας, δεν πέρασε ποτέ μπροστά. Και ουσιαστικά του βγήκε, επειδή είχε ένα καλό αντίπολο απέναντί του, έτσι, ο Ήφεσος είναι μια καλή, γεμάτη ομάδα, καλή ξένη, καλό ρόστερ, καλός προπονητής, καλό επιτελείο, χρήματα, είναι μια χαρά ομάδα. Και επειδή λοιπόν του πάω, υπήρχε αυτό το κομμάτι της κούρασης ψυχολογικής και σωματικής μετά την ΑΕΚ, πέτυχε ένα καλό αντίπολο απέναντί του, στις λεπτομέρειες στο τέλος έχασε. Βασιλετικά υπάρχει εξήγηση, είναι αυτό που λέμε. Δικαιολογία φυσικά, εντάξει, όταν πάω χάνει την έδρα τον Ήφη στο Λίμνο, δεν μπορούμε να ψάχνουμε δικαιολογίες, αλλά η εξήγηση υπάρχει για την ήττα αυτή, η οποία ζορίζει πάρα πολύ τα πράγματα πλέον. Όσον αφορά τη συνέχεια, αν ο ΠΑΟΚ είχε, όχι αν ο ΠΑΟΚ, είχε ελπίδες για την τετράδα, πλέον με αυτή την ήττα και με το πρόγραμμα που ακολουθεί, που ναι μεν στο παλατάκι έχει παιχνίδια βατά θεωρητικά, δηλαδή με το Λαύριο, με το Πανιόνιο, με το Κολοσσό Ρόδου, εκτός όταν έχει πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια, έχει να πάει να παίξει το ντέρμπι με τον Άρη το Σάββατο, έχει να παίξει εκτός με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, έχει να παίξει εκτός με το Περιστέρι τελευταία αγωνιστική. Είναι πολύ ζώρικα τα πράγματα και επίσης με την ήττα αυτή και τη νίκη του ύφεστου και ο ύφεστος σήμερα που μιλάμε μπορεί να διεκδικήσει κάτι όσον αφορά τις πρώτες 6 θέσεις. Αλλά βέβαια και ο ύφεστος έχει και αυτός πολύ επενδυτικό πρόγραμμα, έχει να παίξει με την ΑΕΚ, έχει να παίξει με τον Προμηθέα. Πώς είναι, δεν έχει ξεπερδέψει και αυτός. Φέτος πώς είναι τα play-off, τι σύστημα έχουμε? Όπως πέρσι. Μάλιστα. Όπως πέρσι πάλι. Ξεκινάνε ο 5, κάτσε λίγο την μπερδεύτηκα. Ο 3-6 με τον 4-5. Μετά όποιος περάσει από αυτούς παίζει με τους δύο που μπαίνουν στη δεύτερη φάση των play-off. Και μετά ο τελικός. Τώρα βέβαια, ποιοι θα είναι οι δύο? Δεν ξέρουμε. Σωστό και αυτό. Δηλαδή ο ένας είναι ο Παναθηναϊκός, okay. Ο άλλος, ποιος είναι, σήμερα που μιλάμε δεν το ξέρουμε. Ναι. Οπότε εντάξει, είναι λίγο ερωτηματικό. Εντάξει. Εγώ παιδιά πιστεύω ότι στο τέλος, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, ούτε υποβασμό θα δούμε, ούτε μείον 6 θα δούμε. Πιστεύω θα πάει με τον άλλο τον κανονισμό του ΕΣΑΚΕ, θα πάει στο μείον 1. Ωραία. Μια χαρά. Θα τσιρίζει ο Παναθηναϊκός, θα ξαναβρεθούν οι δυο τους. Ωραία, και εκεί πια, εκεί θα ξαναβρεθούν οι δυο τους. Εκεί θα παίξει όμως. Εκεί νομίζω, προφανώς ναι. Ο Ολυμπιακός. Εκεί πιστεύω ότι πραγματικά θα ζήσουμε θρυλικές, ιστορικές στιγμές, πολύ καλύτερες από αυτές που ζήσαμε με τον Ολυμπιακό να μην κατεβαίνει, με τον Ολυμπιακό να φεύγει το εμπίχρονο, με τον Γιαννακόπουλο να είναι με το αυτοκίνητο και να κυνηγά τους Αγγελόπουλους. Ναι, όλα αυτά τα σκηνικά που ζήσαμε. Έχεις τα κοντά κανιά μάχη μεταξύ των δύο για την Ευρωλίγκα ή έχουν τελειώσει? Όχι, με Ευρωλίγκα τελειώσανε. Με Ευρωλίγκα τελειώσανε, δεν μπορούν να βρεθούν στα πλέον. Όχι, ότι οπότε... θα έχει πολύ κούστο στην Ευρωλίγκα. Εκεί είναι λίγο πιο ήσυχοι, προσέχουν. Αλλά θα είχε. Κοίταξε, στην Ευρωλίγκα θα ήταν με ξένους διαιτητές. Αυτό φωνάζει ο Ολυμπιακός και το θέλει. Οπότε εκεί δεν νομίζω να υπήρχε λόγος να γίνει τίποτα. Απλά πλέον, όπως αντιλαμβανόμαστε, αν το κλίμα ήταν τεταμένο πάντα ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, τώρα έχει τεντωθεί τέρμα. Δεν έχει παρακάτω. Οπότε... δεν έχει να γίνει και κάτι άλλο. Τι άλλο να γίνει? Να σου πω, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτή είναι η κατάσταση και στον μπάσκετ και στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα νομίζω ότι από αύριο θα επιστρέψει ο Πονής. Μπαίνει πλέον σε μια διαδικασία διαφορετική, που νομίζω την έχει ανάγκη. Δηλαδή μπαίνει πια στη διαδικασία του ενός αγώνα την εβδομάδα. Πέρσι ο ΠΑΟΚ τέτοια εποχή, μετά από εκείνον τον αποκλεισμό από την Καρσία, αν θυμάστε, από εκεί και μετά άρχισε να αλλάζει η κατάσταση. Ναι. Και το εντυπωσιακό ήταν ότι και τότε, μετά τον αποκλεισμό στη Σμύρνη, ήταν καπάκι το παιχνίδι με τον Άρη. Εδώ δεν ήταν ακριβώς καπάκι, αλλά είναι πολύ κοντά. Με εκείνο το τρίποντο του Ζάρα ουσιαστικά άλλαξε όλη η χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Θα έχει σίγουρα περισσότερο χρόνο μπροστά του να προετοιμάζει παιχνίδια, να κάνει καλές προπονήσεις που δεν κάνει εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή να κάνει 3-4 καλές προπονήσεις πριν από τα μάτς και σίγουρα να δώσει ανάση κάποιους παίκτες που το έχουν πολύ ανάγκη, όπως λέγαμε πριν για τον Μαργαρίτη. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να πούμε στο φινάλε ότι η γυναική ομάδα βόλεϊ πλέον είναι δύο νίκες μακριά από τον τίτλο και την άνοδο. Δεν είχε πρόβλημα να κερδίσει την Άρτεμις στη Μίκρα για την 20η αγωνιστική με 3-0 σετ.
είναι επιτυχία αυτό, γιατί είναι από τις λίγες ομάδες, η γυναική ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ που είναι στην δεύτερη κατηγορία. Με το καλό θα είναι και αυτή στα μεγάλα σαλόνια, όπως είναι όλες οι ομάδες του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ σε όλα τα αθλήματα, και είναι και αυτό μια μεγάλη επιτυχία και αξίζει έτσι ένα μπράβο και στον ερασιτέχνη και φυσικά στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στον Ιβάν Σαββίδη, που στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειες όλων των ομάδων. Εδώ θα φτάσαμε στο τέλος. Είχαμε να πούμε και άλλα νομίζω, αλλά πειράζει, έχουμε μέρες. Γεμάτη, έχουμε και μέρες. Έχει και διακοπή τώρα, οπότε έχουμε να πούμε πολλά αυτές τις δύο εβδομάδες. Μαζί μας και σήμερα η στοίχημα.gr, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24, με πολλές επιλογές. Ακόμη και σε αυτό το διάστημα έχει πολλούς αγώνες εθνικών ομάδων που έχουν το ενδιαφέρον τους. Στοιχηματικό ενδιαφέρον τουλάχιστον υπάρχει. Οπότε μπαίνετε από κινητό, tablet ή υπολογιστή και παίζετε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Υπάρχει και το live casino όλη τη διάρκεια της ημέρας και το σερί το οποίο επέστρεψε μετά το Μουντιάλ της Ρωσίας το καλοκαίρι. 1-17 η νέα εθνική Ελλάδος στο Λιχνεστάιν. 22 άσος. 6,75 το Χ. Τι να πει, ρε Σταύρο, ρε Στέργιο, δηλαδή, σε παρακαλώ. Ρε. Θα το δεις το παιχνίδι. Έχει και Μάλτα, είναι νησιά Φερόε το Σάββατο. Μην τυχόν το χάσεις, σε παρακαλώ. Υπερθέαμα. Μόνο Λεσότο, όχι, μόνο πράσινο κλωτήρι Λεσότο. Ναι, μόνο. Θα δούμε αν έχει κάποιο άλλο ντέρμπι. Λοιπόν, Νάξους είναι μαζί μας. Βέβαια. Τα κορυφαία παπούτσια μπορείτε να βρείτε σε πολύ καλές τιμές. Κατάστημα στην πλατεία Αγίας Σοφίας, κατάστημα στο Mediterranean Cosmos, πολλά στόκ στην πόλη και φυσικά νέο κατάστημα Τσιμισκή Μαρσοτέλους θα είναι σύντομα κοντά μας με πάρα πολλές επιλογές και εκεί και διαδικτυακά φυσικά όλη τη διάρκεια της ημέρας. Naxus.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να μπείτε να κάνετε λίγο μία αναζήτηση για να δείτε τι υπάρχει. Ξεκινάει την Παρασκευή στο θέατρο Βεργίνα το υπερθέαμα με τίτλο «Η κυρία επιθεώρηση». Πάρα πολλοί αξιόλογοι ηθοποιοί, τραγουδιστές, χορευτές, μεταξύ άλλων Πινελόπη Αναστασοπούλου, Ζέτα Δούκα, Κρατερός Κατσούλης, Νίνα Λοτσάρη, Άρης Μακρύς, Μάκης Δελαπόρτας, πάρα πολλοί χορευτές. Υπερθέαμα στο θέατρο Βεργίνα, Παρασκευή 22 Μαρτίου η πρώτη παράσταση, Σάββατο 23 Μαρτίου η επόμενη. Για συνολικά 6 παραστάσεις, κλείστε κύριο στα εισιτήριά σας, εισιτήρια στα ταμεία του καζίνου, ticketservice.gr και στα καταστήματα public. 2 η ώρα, ώρα φαγητού. Όσοι είστε στο κέντρο, η τέλεια επιλογή είναι το θεϊκό μισθοπολίνο στην Αγγελάκη 10. Πάρα πολύ καλός ο καιρός. Νομίζω μπήκαμε για τα καλά στην άνοιξη. Μπορείτε να φάτε και μέσα στο χώρο που έχουν φτιάξει τα παιδιά, πολύ μοντέρνος και όμορφος, είτε έξω στα τραπεζάκια κοντά στο ύψος της Αλεξάνδρος Βόλου, ή αν είστε στο σπίτι και μένετε είτε στο κέντρο, είτε ανατολικά μέχρι την Τούμπα, είτε δυτικά μέχρι το σταθμό του ΟΣΕ. Καλείτε 2-3-10-2-21-3-21 από το 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Το θεϊκό θα σας εξυπηρετήσει γρήγορα, θα σας φέρει αυτό που παραγγείλατε, πάρα πολύ βασικό, αγάπη. Προσφορά στο delivery με μία μαλαματίνα και άλλη μία δώρο. Δωρεάν όλες οι αλυφές και διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Και επειδή με κοίταξε τον τίποτα, θα σου φέρουν αυτό που παρήγγειλες. Ναι. Όταν λες χωρίς πατάτες, το θεϊκό σου φέρνει χωρίς πατάτες. Για να πεις χωρίς κρεμμύδι, δεν σου βάζουν 2 τόνους κρεμμύδια. Ενώ άλλο συμβαίνει αυτό, εσύ παραγγέλνεις συχνά, Στέργιο. Αν και τα έχω κόψει τώρα, γιατί είμαι σε δίαιτα. Λοιπόν, 2-3-10-2-21-3-21, το θεϊκό μισθοπολείο. Μέντε στο Λίμπερο. Ακολουθεί για την επόμενη ώρα το ανάλυση από το Bayer Press. Νομίζω θα μας αναλύσουν τα παιδιά. Ο Σταύρος Κόλκας, Αντώνης Τσακαλέας, Τάσος Ζέρβας, Γιώργος Παναγιωτίδης και τον γκολ του Βιερίνια μεταξύ άλλων από τα 35, και 40. Προφανώς τα παιδιά του Repress το έχουν μετρήσει την απόσταση και δεν θα πούνε απλά μια απόσταση στην τύχη. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.